διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Φίλες, αγαπητοί φίλοι, βρισκόμαστε στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Κασάκη. Μαζί μας είναι και ο Αντώνης Παπαντονίου. Συγγνώμη που καθυστερήσαμε, είχαμε προβλήματα πάλι τεχνικής φύσεως εδώ πέρα. Είναι η χώρα μας, δηλαδή, είναι αδύνατον. Θα αποκτήσουμε όμως Wi-Fi στα λεωφορεία και στα τρόλι, καθώς μας αποκάλυψε η μεταμνημονιακή κυβέρνηση. Διότι μπορεί να μην έχουμε Wi-Fi κανονικά στα σπίτια μας ή να έχουμε 40.000 παρεμβολές ή προβλήματα άλλου τύπου σε επίπεδο για πλάγκας. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να το λιγάκι να το γελιοποιήσουμε το πράγμα, αλλά θα αποκτήσουμε, ξέρετε, ο κ. Σαμάρας μας είχε πει ότι θα έχουμε αποκτήσουμε Wi-Fi στα δάση μας, στα απέραντα αυτά δάση που έχουμε, και γενικά θα αποκτήσουμε Wi-Fi. Λοιπόν, τώρα θα αποκτήσουμε και Wi-Fi στις συγκοινωνίες, διότι δεν μπορεί ο Έλληνας άνευ Wi-Fi. Λοιπόν, στέρισε του το Wi-Fi και, τι να σου πω, μπορεί να μην έχει να φάει, να μην έχει σπίτι, να μην έχει πατρίδα, αλλά δεν μπορεί να στερηθεί το Wi-Fi. Πώς θα γίνει? Λοιπόν, διότι η απόλυτη βλακεία δεν μπορεί να μην έχει αντικείμενο και βεβαίως αναφορά στο Wi-Fi. Λοιπόν, έχουμε και τις ξένες εταιρείες οι οποίες εδώ πέρα κάνουν ό,τι γουστάρουν ακριβώς, χρεώνουν ό,τι θέλουν και δίνουν όποια, κατά τα άλλα βεβαίως, η ιδιωτικοποίηση θα μας έφερνε καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερες τιμές και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά τι να κάνουμε, όπως και να έχει πάντως, έτσι αρχίσαμε λιγάκι και αργήσαμε λιγάκι να μπούμε σε αυτήν την... αυτή την εκπομπή, έτσι, να κρατήσουμε λιγάκι τα νεύρα μας, ας πούμε, για την κατάσταση που υπάρχει. Σήμερα μαθαίνουμε, Αντώνη, ότι σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ονομασία για τα Σκόπια που τελικά επικράτησε στις συζητήσεις είναι Νέα Μακεδονία. Δεν ξέρω ποια είναι η παλιά, βεβαίως, γιατί αν είναι αυτή η Νέα Μακεδονία, η παλιά ποια είναι? Η παλιά νομίζω ότι είναι, Δημήτρη, και ελπίζω να συμφωνήσεις, αυτή που υπήρχε πριν από το 1944, που ήταν Νότια Σερβία, ναι, η ονομασία της περιοχής. Ναι. Έτσι, και μετά το 1944, με τη στήριξη του Στάλιν, αν θυμάμαι καλά, στον Τίτο έγινε Μακεδονική Δημοκρατία, όπως το Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Mm-hmm. Και μάλιστα τότε, από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι έχω δει, από ό,τι έχω διαβάσει, υπήρξε μια εντονότατη αντίδραση από τη ΣΥΠΑ. Ήταν η κυβέρνηση Ρούσβελτ και ο Στετίνιου, σαν υπουργός εξωτερικών την εποχή εκείνη, είχε εκδώσει και μια γραπτή
εγκύκλιο όπου κατακεράβνωνε αυτή την εξέλιξη, λέγοντας ότι αποτελεί και θα αποτελέσει και στο μέλλον μια αιχμή του δόρατος εναντίον της Ελλάδας, εναντίον της ιστορίας, του ελληνισμού και διάφορα τέτοια ωραία. Και φτάσαμε σήμερα οι πάντες να μιλάνε για Μακεδονία, παραβιάζοντας ιερά και όσια. Mm-hmm. Από πού και ως πού. Τους Τούρκους και τους Τουρκμένους που κατεβήκανε το 15ο και 16ο αιώνα. Κοίταξε, να σου πει ο άλλος, αφού αισθάνονται ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ας αισθάνονται. Που μας το πει και ο μορφωμένος πολύ πρωθυπουργός μας. Αφήστε τον κύριο Κατρούγκαλο, τον κύριο Κοτζιά βεβαίως, γιατί η μόρφωση έχει φουσκώσει τόσο πολύ, τους έχει κάνει φράπες. Τους έχεις δει, ας πούμε, όπως είναι. Δηλαδή είναι από τη μόρφωση αυτό το μέγεθος. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να το αισθάνονται, Δημήτρη, αλλά δεν μπορούν να το επιβάλλουν και δεν μπορεί, δεν μπορούμε εμείς κυρίως, ούτε καν να το συζητάμε. Λοιπόν, σαν όνομα. Δεν συζητάμε το κρατήδιο, σαν ύπαρξη, όχι το όνομα. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε σε πράγματα, διότι από ό,τι τουλάχιστον συζητιέται και το τι λέγεται σχετικά με αυτό, πρώτα-πρώτα να ξεκαθαρίσουμε το αν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Ακριβώς. Μακεδονικό έθνος δεν υπήρξε ποτέ και δεν υπάρχει και σήμερα. Ακριβώς. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχει και σήμερα, ήμουν από εκείνους που τους ελάχιστους το 1991-1992 που φώναζα ότι δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Όχι γιατί η Ελλάδα είναι ελληνική, γιατί πολύ απλόστατα σε μακεδονικό έδαφος δεν υπήρξε εθνογένεση κάποιου περίεργου έθνους που λεγόταν Μακεδόνες. Και όλοι εκείνοι οι περίεργοι τύποι που έβγαιναν εκείνη την εποχή και μας λέγανε ότι οι Μακεδόνες, παράδειγμα, ήταν από τα σλαβικά στοιχεία, ας πούμε, ήταν Μακεδόνες. Όχι, διότι οι μακεδονικές λεγόμενες οργανώσεις του 19ου αιώνα, αρχών του 20ου, πέρα από τις διασπάσεις που υπέστησαν, ήταν βουλγάρικες μακεδονικές οργανώσεις, είχαν βουλγαρική εθνική συνείδηση. Και το αίτημα που είχε βγει την εποχή εκείνη, προς το τέλος δηλαδή, που είχαν ρίξει σαν σύνθημα η Μακεδονία στους Μακεδόνες, το είχαν ρίξει το Βεμερό συγκεκριμένα, επαναστατική μακεδονική οργάνωση κυρίως από Σλάβους, σλαβικά στοιχεία που υπήρχαν, που όμως είχαν βουλγαρική εθνική συνείδηση και ταυτόχρονα σχέσεις με τη Βουλγαρία και όχι με τη Μακεδονία. Και το ρίξαν το σύνθημα Μακεδονία, η Μακεδονία στους Μακεδόνες, με τη λογική ότι την εποχή εκείνη που υπήρχε η Οθωμανική Μακεδονία, η Οθωμανική Μακεδονία αγκάλιαζε και τα σημερινά Σκόπια, αγκάλιαζε ένα μέρος της Βουλγαρίας, της Μακεδονία του Πυρήν, όπως λέγεται σήμερα, ή αποκαλείται, και ένα μέρος της Αλβανίας, μην τα ξεχνάμε αυτά, μέχρι τη Μοσχόπολη έφτανε η Οθωμανική Μακεδονία. Λοιπόν, οπότε έριξαν τότε το σύνθημα Μακεδονία στους Μακεδόνες, όπως τουλάχιστον το αντιλαμβανόντουσαν, τα πιο ριζοσπαστικά στοιχεία από εκεί, διότι δεν μπορούσε να γίνει εθνικός προσδιονισμός Μακεδόνων. Ήταν τόσο διάσπαρτος ο πληθυσμός που υπήρχε στη Μακεδονία την εποχή εκείνη, με κυρίαρχο το ελληνικό στοιχείο αλλά και το σλαβικό ως προς τις αγροτικές περιοχές, που δεν μπορούσε να τεθεί με εθνικούς όρους το ζήτημα της απελευθέρωσης της Μακεδονίας από τον Οθωμανικό ζυγό. Γι' αυτό και έλεγαν η Μακεδονία στους Μακεδόνες, που με τους Μακεδόνες θεωρούσαν όλες τις εθνότητες που υπήρχαν την εποχή εκείνη στη Μακεδονία. Με αυτό το σκεπτικό το είπανε. Και βεβαίως οι απατεώνες που κυκλοφορούσαν και τότε και τώρα και που θέλουν να μας πούνε ότι με αυτό το σύνθημα υποτίθεται ότι ξεκίνησε εθνογένεση κάποιου φανταστικού, εικονικού και ανύπαρκτου μακεδονικού έθνους, μας λέγανε ότι με βάση αυτό το σύνθημα κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Το Βέμερο απλά υιοθέτησε το σύνθημα του Γλάξτονα, ο οποίος τα 1878 με τη σφαγή των Βουλγάρων, από την εξέγερση των Βουλγάρων και τη σφαγή που έκαναν οι Οθωμανοί, είπε η Βουλγαρία στους Βούλγαρους. Και χρησιμοποιώντας αυτό το σύνθημα, το Βεμερό είπε η Μακεδονία στους Μακεδόνες. Με αυτή την έννοια ξέρουμε λιγάκι ιστορία, να ξέρουμε τι μας λέμε, μας εξαπατούν. Το δεύτερο είναι για μένα, είναι ότι η απάτη που έγινε το 1991-1992, που σήμερα δικαιώνεται, η απάτη από την πολιτική ηγεσία της Ελλάδας, κατά κύριο λόγο, και τους συμμάχους της. Έτσι. Η δημιουργία του κράτους των Σκοπίων ή του κρατηδίου αυτού του πράγματος,
που βεβαίως ξεκίνησε ουσιαστικά, είχε σαν στόχο τη δημιουργία του Κωσόβου. Σαν τελικό στόχο που βεβαίως δεν ήταν απλά διαμελισμός της Ιουγκοσλαβίας, αλλά και τσάκισμα της ίδιας Σερβίας, ώστε μέσα από το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας να μην επικρατήσει μια ισχυρή και ακμάζουσα Σερβία. Έπρεπε να περιοριστεί δραστικά. Και αυτό το πράγμα είχε ξεκινήσει από το 1985. Το 1985 έχουμε τις πρώτες εθνικιστικές ταραχές στο Κόσοβο και στη Νότια Σερβία. Γιατί η Νότια Σερβία είναι αυτή, δεν υπήρξε ποτέ. Έτσι λεγόταν, άλλωστε πριν το 1944. Λοιπόν, το Κόσοβο αποτελεί βασικό βραχίωνα με τον οποίο επενέβησαν οι μεγάλες δυνάμεις, να το πούμε έτσι, της εποχής εκείνης, κατά κύριο λόγο πρώτα κυρία η Γερμανία και μετά το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, για να διαλύσουν τη Ιουγκοσλαβία και να τσακίσουν τη Σερβία. Η λογική είναι πολύ απλά. Ξαναγυρίσαμε πίσω στη λογική της συνθήκης του Βερολίνου του 1878, όπου ήθελε μικρά κρατήδια υβριδιακού τύπου υπό προστασία στα Βαλκάνια. Αυτό το πράγμα ζούμε από τότε, και με την υιοθέτηση της ονομασίας Μακεδονία ή Νόβα Μαγεντόνσκι ή ξέρω εγώ τι στο διάτανο ας πούμε θα πούνε, έχουν μόνο αυτή την υπόψη τους, να δημιουργήσουν όχι εθνικά κράτη όπως τελικά επικράτησε στα Βαλκάνια, κυρίως από τους Βαλκανικούς πολέμους, δηλαδή το εθνικό ζήτημα λύθηκε και στο επίπεδο της Μακεδονίας αλλά και στο επίπεδο των Βαλκανίων με τους Βαλκανικούς πολέμους και την ολοκληρωτική κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά θέλουν να επαναφέρουν το θέμα του επανασχεδιασμού και την οριοθέτηση των Βαλκανικών κρατών στη βάση της πολυπολιτισμικότητας και, και του γεωγραφικού προσδιορισμού. Ας θυμηθούμε λιγάκι τι εύκολα που ο κύριος Μητσοτάκης το 1992 πέταγε στο τραπέζι το να βάλουμε γεωγραφικό προσδιορισμό. Λες και τα κράτη δημιουργούνται με βάση γεωγραφικούς προσδιορισμούς και όχι με βάση βαθύτατα ιστορικά εθνικά αιτήματα. Αυτό ήταν το ζήτημα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, για να αναγνωρίσει αυτό το ιστορικό, να το πούμε, ιστορικοπολιτικό πλαίσιο. Γι' αυτό και δεν δικαιούμαστε σαν χώρα να συζητάμε ονομασία αυτού του κρατηδίου, κατά τη γνώμη μου. Το θέμα είναι πώς το προσεγγίζεις. Εδώ υπάρχουν δύο σχολές. Η μία σχολή λέει με βάση τα τελεσμένα. Υπάρχει εκεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Πολύ ωραία. Και η άλλη σχολή είναι αυτή που και προσωπικά υποστηρίζω, ότι πρέπει να το κατάσταση με βάση αρχές. Αρχές που πρέπει να ισχύουν και για σένα, για να ισχύσουν μάλλον άλλους, πρέπει να ισχύουν και για σένα. Ώστε να προλάβεις πιθανές εξελίξεις που θα αφορούν ενδεχομένως και τη χώρα σου, την εδαφική σου ακεραιότητα, που σωστά έβαλε στο μήνυμά του ο Μίκης Θεοδωράκης, έστω και αν, πώς να το πούμε, ήταν περισσότερο συναισθηματικό το μήνυμά του και λιγότερο πολιτικό, με την έννοια ότι της τεκμηριωμένης θέσης, δηλαδή πώς κινείσαι στο ζήτημα αυτό. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει μια σχολή που τέλος πάντων πιάνει ένα κόμμα, αφού υπάρχει τελεσμένο. Αφού το λένε. Όχι, υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι, τι κάνουμε με αυτό. Εδώ θα μου επιτρέψεις όμως εμένα να εκφράσω μια ανησυχία συμπληρώνοντας αυτά που πολύ σωστά άκουσα να λες, που αγγίζει εμάς σαν Ελλάδα και μας αγγίζει από την πλευρά της εδαφικής ακεραιότητας. Δηλαδή όχι της εθνικής κυριαρχίας, αυτή την έχουμε ξεπουλήσει, αλλά και της εθνικής ακεραιότητας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πολύ φοβάμαι πως εξελίσσεται ένα ευρύτερο σχέδιο κατάτμησης πέρα από τη Ιουγκοσλαβία που ξεκινήσανε και της Ελλάδας στα νότια, έτσι ώστε να μην υπάρχει συγκροτημένο κράτος. Τέλος, τα συγκροτημένα κράτη είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουν με τίποτα. Εάν σκεφτούμε ότι το Αιγαίο αυτή τη στιγμή δεν ελέγχεται από την Ελλάδα, ελέγχεται από ξένες δυνάμεις. Έτσι, εάν σκεφτούμε ότι περνάει ένας αγωγός από την Βόρεια Ελλάδα
που τη διασχίζει από, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση και που ελέγχεται από ξένες δυνάμεις το μήκος του αγωγού, ας πούμε, το οποίο θα λειτουργήσει σε λίγα χρόνια, πολύ φοβάμαι ότι σε συνδυασμό και με τις δηλώσεις οι οποίες υπάρχουν, τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις από όλο το πολιτικό φάσμα, ότι το Αιγαίο δεν ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στα ψάρια του, που έλεγε ο μέγας τραγουδιστής ο Νταλάρας. Με ποια έννοια, δηλαδή, το καλαμπουρίζω, αλλά δεν είναι καλαμπούρι. Ο Μέη Μαράκη, σαν πρόεδρος της Βουλής, θυμόμαστε πολύ καλά ότι στον Νταβούτογλου, προσφέροντας ένα καραβάκι εδώ στην επίσκεψη που είχε έρθει, του μίλησε για θάλασσα της ειρήνης. Έτσι, ποιας ειρήνης? Ο Τσίπρας είπε ότι δεν γνωρίζει οι θάλασσες να έχουν σύνορα. Πρόσφατα μίλησε και είπε ότι το Αιγαίο είναι θάλασσα ειρήνης και διαλόγου στον Ερντογκάν. Δηλαδή, τι διάλογο έχει στο μυαλό του ο κύριος αυτός? Τι έχουμε να κουβεντιάσουμε, τι έχουμε να διαπραγματευτούμε στο Αιγαίο? Άλλο από τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας πρόβλημα εμείς δεν έχουμε. Συνεπώς, σε ποιο διάλογο αναφέρεται? Μόλις προχθές στην Κάλυμνο δήλωσε ότι μιλάει από το τελευταίο όριο της Ανατολικής Ευρώπης. Δηλαδή, δεν υπάρχει Ελλάδα, κύριε Πρωθυπουργέ? Υπάρχει Ευρώπη? Δεν υπάρχει αυτός ο τόπος τον οποίο φέρεσαι ότι πρωθυπουργεύεις? Δεν αξιώνεσαι να τον αναφέρεις καθόλου και αναφέρεις την Ευρώπη? Γιατί δεν θα έπρεπε να πεις της Ελλάδας? Δηλαδή, γιατί απαξιώνεις αυτή την έκφραση? Γιατί δεν τη στηρίζεις? Πρωθυπουργός τίνος είσαι. Τώρα ερχόμαστε και στην Βόρειο Ελλάδα με όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει και με τα μνημόνια, με την παραχώρηση αεροδρομίων, με την παραχώρηση λιμανιών. Αλεξανδρούπολης, Θεσσαλονίκη, μόλις πριν από λίγες μέρες υπογράψαν την παράδοση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Έτσι, μην τα ξεχνάμε. Δηλαδή, τι κάνουμε ακριβώς, πού βρισκόμαστε ακριβώς? Εγώ πάρα πολύ φοβάμαι ότι υπήρχε από πολλά χρόνια πριν ένα οργανωμένο σχέδιο για αυτή την τιμαριοποίηση που υπάρχει σήμερα στην ευρύτερη περιοχή, και απλώς αναζητούνται οι ευκαιρίες και η δημιουργία των πολιτικών προϋποθέσεων εκείνων να υλοποιηθούν χωρίς πόλεμο, όπως έγινε στη Γιουγκοσλαβία. Χωρίς πόλεμο, αλλά με πολιτικο-οικονομικά μέσα. Στο πλαίσιο αυτό οργανώσανε ένα πολιτικό σύστημα και στηρίξανε ένα πολιτικό σύστημα που θα ήταν έτοιμο να προσφέρει αυτού του είδους τις υπηρεσίες, και το βάλανε μπροστά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ από πού προέκυψε ο σημερινός φερόμενος πρωθυπουργός Τσίπρας. Από δημοτικές εκλογές, δεν θυμάμαι με ποιο συνδυασμό είχε κατεβεί για πρώτη φορά, είχε βγει στο δημόσιο πεδίο και εκλέχτηκε πρώτος σε αριθμούς ψήφων στο ψηφοδέλτιο αυτό των δημοτικών εκλογών, με αποτέλεσμα να τρέξουν, ήταν στημένο και τρέξανε όλα τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης εκεί επάνω, να του παίρνουν συνεντεύξεις με τους φακούς, με τις κάμερες, να τον προβάλλουν με έναν τρόπο ο οποίος ήταν εκπληκτικός για αυτόν που δεν υπήρχε καν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έτσι, και από τότε άρχισε μία ραγδαία άνοδος του στην πολιτική ζωή του τόπου, με αποκορύφωμα τη σημερινή του κατάσταση. Δηλαδή, πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία τεμαχισμού της Ελλάδας, και το φόβο μου αυτό τον επικεντρώνω και σε κάτι άλλο. Εάν ανατρέξουν οι φίλοι μας να δούνε το άρθρο 27 του Συντάγματος, έχουν προβλέψει ήδη να μην μπορεί να διαμαρτυρηθεί κανείς μας και να επικαλεστεί κανείς μας απολύτως καμία παράνομη πράξη εκ μέρους τους, όταν
Στο άρθρο 27 στην παράγραφο 1 ορίζει ότι καμία μεταβολή στα όρια της επικράτειας δεν επιτρέπεται να συμβεί χωρίς νόμο που να ψηφιστεί από τον όλο αριθμό, την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι κάποια στιγμή μπορούν 151 δοσύλλογοι να ψηφίσουν ένα νόμο που να χωρίζει τμήματα της Ελλάδας. Τώρα, προς τα που αυτά θα τα προσκολήσει από τη στιγμή του χωρισμού, της μεταβολής των ορίων δηλαδή, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Μπορεί κάποιο από αυτά να εκχωρηθεί και να προσκοληθεί στα Σκόπια, κάποιο άλλο να προσκοληθεί στην Ανατολική Θράκη, όπως τη λέει ο κύριος Ερντογκάν, και τη Δυτική Θράκη και ούτω καθεξής. Δηλαδή βρισκόμαστε σε ένα σημείο μηδέν, σε ένα σημείο όπου η εθνική κυριαρχία πια είναι στο τραπέζι του προκρούστη. Κόβεται κομμάτια. Τελειώνουμε την Ελλάδα, θέλουν να την τελειώσουν και την τελειώνουν με έναν τρόπο ο οποίος να είναι συμβατός στην αντιμετώπιση του από τον Έλληνα νοικοκύρη, όπως τον λένε, δηλαδή να μην τον φοβήσουν με βομβαρδισμούς. Δεν επιχειρούν τώρα να εφαρμόσουν γιουγκοσλαβικό πρότυπο, επιχειρούν ένα άλλο μέσον το οποίο να μην έχει την άμεση αυτή προκλητικότητα που η προκλητικότητα δημιουργεί αντιδράσεις όπως κάνανε στη Γιουγκοσλαβία. Προσπαθούν να επιτύχουν αυτό και από εμάς εξαρτάται εάν και κατά πόσο θα το αποδεχθούμε ή θα σηκωθούμε απάνω να πάρουμε τον τόπο πίσω στα χέρια μας. Πήρα πολύ χρόνο, με συγχωρείς, αλλά έπρεπε να το ολοκληρώσω. Το θέμα είναι, εντάξει, αυτό είναι μια άποψη που και εγώ σε μεγάλο βαθμό συμμερίζομαι, ωστόσο θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ πιο... Η κατάσταση έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο από εκεί. Η δημιουργία των κρατών, αν θέλουμε να πούμε, πέρασε διάφορες φάσεις ιστορικά, αν θέλεις, ας πούμε, από την εποχή του 18ου, 19ου αιώνα, που πρωτοδημιουργήθηκαν τα κράτη που έφεραν εθνικούς χαρακτηρισμούς, ανεξάρτητα με το αν εξέφραζαν έθνη ή όχι, γιατί υπήρχε τα πολιταρχικά κράτη. Σήμερα το κράτος πλέον αλλάζει χαρακτήρα. Αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Το κράτος παραμένει ως μηχανισμός διαχείρισης ή διοίκησης. Stateness, η ικανότητα του διοικήν. Το κράτος δεν έχει άλλα χαρακτηριστικά πλέον. Και έτσι αρχίζει ο προσδιορισμός των κρατών με βάση τις γεωγραφικές, τα γεωγραφικά του προσδιοριστικά, τα οποία οι πληθυσμοί που εντάσσονται στα πλαίσια αυτών των κρατών είναι πολυπολιτισμικοί και είναι πληθυσμιακές οντότητες. Δεν είναι λαοί. Άρα λοιπόν δεν έχουν λόγο και δεν έχουν ταυτότητα. Και με αυτή την έννοια λοιπόν μπήκαμε στο Νέα Μακεδονία, Δυτική Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Νότια Μακεδονία ή οτιδήποτε άλλο προκύψει. Θα έχουμε μια αναδιάταξη των συνόρων συνολικότερα στα Βαλκάνια, που αυτή τη φορά, ενώ στην πρώτη φάση αφορούσε τη Γιουγκοσλαβία με τον τρόπο που έγινε, γιατί εάν ας φανταστούμε μια Γιουγκοσλαβία ενωμένη, μια Γιουγκοσλαβία ενωμένη σήμαινε ότι θα ήταν η τρίτη ή η τέταρτη οικονομία, όχι στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη. Και μιλάμε για μια ισχυρότατη οικονομία και ταυτόχρονα ένα ισχυρότατο κράτος. Η Γιουγκοσλαβία, ακόμη και αυτή τη στιγμή η Σερβία, που έχει κληρονομήσει το κύριο δυναμικό της παλιάς Γιουγκοσλαβίας, έχει ισχυρή πολεμική βιομηχανία, ανεξάρτητη, αυτόνομη. Έχει μια εξαιρετικές δυνατότητες βιομηχανικής ανάπτυξης, άσχετα το γεγονός ότι υποβαθμίζεται και υποτιμάται στην πορεία της για την ένταξη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως η κατάσταση αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτό το πράγμα δεν θέλουν ισχυρά κράτη στα Βαλκάνια. Και είναι και στον άξονα που συνδέει τη Βόρειο Ευρώπη με το Αιγαίο. Μην το ξεχνάμε. Η Γιουγκοσλαβία έχει στρατηγικότατη θέση στην Ευρώπη. Γι' αυτό άλλωστε και το γεγονός ότι ιστορικά, αν θέλεις, και εμείς είμαστε η συνέχειά της. Ιστορικά, αν θέλεις,
στη βαλκανική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων δεν υπήρξε συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγισης με τη Ιουγκοσλαβία από την εποχή που το βαλκανικό θέμα υπήρχε και που κυριαρχούσε βεβαίως η Σερβία την εποχή εκείνη. Μάλλον το πούμε διαφορετικά. Στο βαθμό που η Ελλάδα είχε στρατηγική συμμαχία με τη Σερβία, της βγήκε σε καλό. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, στο βαθμό που δεν έκανε αυτού του τύπου στρατηγικές βαλκανικές συμμαχίες, μας ήρθαν όλα ανάποδα. Δυστυχώς, έχει κυριαρχήσει στην πολιτική της Ελλάδας και τη, βέβαια τη σημερινή κυβέρνηση είναι η χειρότερη από όλες, γιατί δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από πράκτορες. Όχι, είναι καθαρά πράκτορες. Δηλαδή δεν μιλάμε για προδότες. Είναι μακροχρόνιοι. Κάποιος ο οποίος παλεύει από τη δική σου μεριά και αλλάζει στρατόπεδο. Αυτοί είναι πράκτορες λοιπόν, που τους χτίζουν χρόνια, δεκαετίες. Και για να μην φωνάζουν κάποιοι γιατί τους λέμε πράκτορες και όχι, ειδικά για τον κύριο Κοτζιά, έχω να πω πάρα πολλά. Το ξέρω προσωπικά, το ξέρω πολύ παλιά, από τότε που ήταν στο κουκού ήταν πράκτορας ο άνθρωπος. Απλά άλλαξε αφεντικά. Και μάλιστα έτσι να πω και κάτι έτσι, για το ιστορικό της όλης ιστορίας. Το 92-93 όταν το ΚΚΕ προσπαθούσε να ανασηκωθεί εκείνη την εποχή μετά τη διάσπαση με τον ενιαίο συνασπισμό, την εποχή εκείνη έπεσε στα χέρια μας, σε εμάς τουλάχιστον που ήμασταν εκεί και που τέλος πάντων ανήκαμε στο team της ανασυγκρότησης εκείνου του κόμματος, δεν υπάρχει πλέον. Τυπικά μόνος με την έννοια της φραγίδας και της έδρας. Τρία γράμματα υπάρχουν. Ναι, ναι, αλλά εκείνο το κόμμα δεν υπάρχει πλέον. Λοιπόν, έπεσε στα χέρια μας οι αναφορές που υπήρχαν από, τα αρχεία του, από το αρχείο του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για το ποιοι πληρώνονταν από ξένες δυνάμεις. Λοιπόν, κατά κύριο λόγο από Κακέμπη και Στάζη, αλλά όχι μόνο. Λοιπόν, τα ονόματα είχαν και επώνυμους που παραμένουν επώνυμοι και σήμερα στην πολιτική ζωή του τόπου και σήμερα κάποιοι από αυτούς είναι στην κυβέρνηση Τσίπρα. Λοιπόν, αλλά και πολλούς άλλους μη επώνυμους. Τότε λοιπόν, στην πορεία προς το 14ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έγινε πρόταση και όλα αυτά που διηγούμε τα λέω γνωρίζοντάς το από πρώτο χέρι. Λοιπόν, γι' αυτό και τα λέω έτσι ανοιχτά. Και όποιος είμαι αμφισβητής, υπάρχουν και τα χαρτιά. Λοιπόν, έγινε η πρόταση τότε προς την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη νέα ηγεσία που είχε προκύψει την εποχή εκείνη, ότι προκειμένου να ξεκαθαρίζουμε με το βρώμικο παρελθόν του κόμματος και να δοθεί η δυνατότητα να ανασυγκροτηθεί από καινούργιες βάσεις. Με τις αυταπάτες που είχαμε την εποχή εκείνη, δεν είναι θέμα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, τότε να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Ιδιαίτερα με αυτούς που τα παίρνανε από ξένες δυνάμεις. Καθαρά πράγματα. Λοιπόν, και για κάποιους που το παίζανε επώνυμοι εκείνη την εποχή, άλλη ανανεωτική αριστερά και άλλη επαναστατική αριστερά, να βγάζαμε, να δημοσιοποιούσαμε τα στοιχεία που είχε το αρχείο του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και να τα δημοσιεύαμε με στόχο, πολύ απλά, κάποιους από αυτούς να τους σβήσουμε από τον πολιτικό προσκήνιο. Γιατί τουλάχιστον κάποιοι από εμάς εκτιμούσαμε τότε ότι θα παίζανε ρόλο στην πορεία. Όπως και κάποιοι παίζουν. Όπως και παίζουν. Λοιπόν, εκτίμηση ήταν σωστή. Όποιοι δεν. Λέω τι πώς σκεφτόμασταν εκείνη την εποχή. Σωστή εκτίμηση. Όποιοι δεν. Ας πούμε, δεν ήταν τόσο επώνυμοι, δεν είχαν εμπλακεί, πολύ απλά. Δεν θα αποκαλύπταμε ονόματα και τέτοια πράγματα, δεν είχαμε λόγο να εκθέσουμε ανθρώπους, απλώς θα βγαίναμε δημόσια και θα λέγαμε αυτές οι πρακτικές τελειώσανε και θα συστήναμε τους ανθρώπους αυτούς, όσοι παρέμεναν στο ΚΚΕ, εάν παρέμεναν κάποιοι, να πάνε στο σπίτι τους. Λοιπόν, και να μας απαλλάξουν την παρουσία τους και βεβαίως να γίνει ειδικό πρακτικό που θα ανακοινωνόταν στο 14ο συνέδριο προς τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, ώστε να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ήταν μια βασική αρχή ανασυγκρότησης του συγκεκριμένου κόμματος. Η ηγεσία δεν το δέχτηκε την εποχή εκείνη και όταν έγινε προσπάθεια να κατατεθεί η πρόταση αυτή στο 14ο συνέδριο διαμέσου του προσυνεδριακού, πρώτον απαγορεύτηκε να δημοσιευθεί στον προσυνεδριακό και δεύτερον δεν στάλθηκε κανένα μέλος που συμμετείχε ή συμφωνούσε με την πρόταση αυτή στο 14ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ώστε να μην τυχόν κατατεθεί τέτοια πρόταση στις διαδικασίες του 14ου συνεδρίου. Το για ποιο λόγο δεν δέχτηκε, δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να το εξετάσω, δεν είναι και το θέμα μου.
Ο καθένας μπορεί να κάνει τις εκτιμήσεις του. Λοιπόν, και μπορεί να βγάλει και τα συμπεράσματά του και από την πορεία, τη μετέπειτα πορεία του Κομμουνιστικού Ελλάδας και τη σημερινή παρουσία του, αν υφίσταται αυτό το κόμμα. Λοιπόν, και σε ποιο βαθμό. Από εκεί και πέρα, να ξεκαθαρίσουμε ότι στα ονόματα εκείνα που είχαμε δει και που υπήρχαν, φιγουράριζε ο κύριος Κοτζιάς. Φιγουράριζε. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, Δημήτρη, πηγαίνοντας το λίγο παραπέρα. Με συγχωρείς, αλλά είμαστε χρόνια μαζί, γι' αυτό... Γι' αυτό, επειδή θα με ρωτήσει ο δικαστής, έτσι, να το πω, το είδα με τα μάτια μου και είναι γραμμένο και το έχουμε. Λοιπόν, εάν η αναφορά που βρισκόταν στο μυστικό αρχείο του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι ψεύτικη, προσωπικά γνωρίζω ότι επί χρόνια τον λέγανε ο κύριος Στάζη μέσα στο κόμμα. Λοιπόν, απλά ο άνθρωπος όταν είδε ότι γυρίσανε τα πράγματα και δεν κατάφερε από τα αριστερά να διαλύσει το ΚΚΕ την εποχή που το επιχείρησε με φραξιονιστική δουλειά, υπήρξε η μετάβασή του στη νέα κατάσταση διά του κυρίου Παγκάλου, πρώτα του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος τον προσέλαβε και τον έφερε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά με τον κύριο Πάγκαλο, τον κύριο Παπανδρέου, που έγιναν και στενοί φίλοι, στενότατοι φίλοι, και ήταν και ένας από τους ιδιωτικούς ιστρούκτορες του, και τη μετεξέλιξή του για τη σημερινή πραγματικότητα. Τώρα δουλεύει για τη Στάζη? Όχι, βέβαια. Δουλεύει για άλλους. Και επειδή τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο, εγώ έχω να πω το εξής. Είναι τόσο νάρκισσος. Περισσότερο το Παρουφάκι. Δεν το ξέρω τόσο καλά τον Βαρουφάκη, ειλικρινά. Όχι, εγώ για μένα. Λίγο να το δει, είναι όντως. Έχει τον αρκισισμό τον Βαρουφάκη. Αλλά είναι ηλίθιος. Φαίνεται και από τα βιβλία. Ναι. Είναι επικίνδυνος. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, και ακριβώς λόγω αρκισισμού θέλει, έχει το σύνδρομο του απόλυτου ελέγχου. Λοιπόν, βεβαίως δεν έχει τις ικανότητες του κυρίου Βαρουφάκη, δηλαδή της ασημαντότητας. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και τον επέλεξαν να κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ θα περίμενα. Ή επέλεκτη, ή αν θέλει, προθυμοποιήθηκε. Είναι και αυτό το πράγμα. Έτσι. Εγώ θα περίμενα και περιμένω. Είμαι καλόπιστος, καλοπροαίρετος και περιμένω. Έναν εισαγγελέα, μετά από τη σημερινή εκπομπή που κάνουμε και από την καταγγελία αυτή την οποία έκανες με βάση στοιχεία τα οποία έχεις, και δεδομένου ότι αυτός ο κύριος είναι υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας, να διερευνούσε την υπόθεση, να το καλούσε. Ξέρεις, ναι, πώς ξέρεις όμως, προστατεύονται. Ναι, και έστω να την έβαζε στο αρχείο. Εντάξει, τελικά. Αλλά όφιλε, έστω για να δείξει ενδιαφέρον, εκδήλωση ενδιαφέροντος, να ψάξει την υπόθεση δημόσια. Καταρχάς, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Εντάξει. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Κανένας από τη δικαιοσύνη δεν φαίνεται να ανησυχεί για τη μεταξέλιξη των γεωστρατηγικών ζητημάτων. Όχι, κανένας, χώρας, τίποτα. Και των συνόρων της χώρας. Και όχι μόνο από τη δικαιοσύνη, ούτε από τις ένοπλες δυνάμεις, Δημήτρη. Καλά, από τις ένοπλες δυνάμεις δεν περιμένει. Δηλαδή, δηλαδή αυτό. Με συγχωρείτε. Εννοώ από την ηγεσία. Ναι, αυτό εννοώ. Εννοείται. Εννοώ από ταξίαρχο για πάνω. Διότι να δεχθώ πως ένας συνταγματάρχης ο καημένος έχει και μια οικογένεια που ακόμα δεν έχει καν συντάξιμα χρόνια, έχει ένα πρόβλημα επιβίωσης, έχει παιδιά, έχει αυτό, να το σεβαστώ. Αλλά όταν είσαι από ταξίαρχο και πάνω, φίλε μου, που έχεις συντάξιμα χρόνια στην καμπούρα σου, δηλαδή θα έχεις να φας εσύ και το παιδί σου, τουλάχιστον παρετήσου δηλώνοντας δημόσια ότι αρνούμε να υπηρετώ κατοχική κυβέρνηση. Τουλάχιστον αυτό. Εγώ δεν σου λέω να κάνεις τον καλέργη, να κάνεις τον παπα, το, πώς τον έλεγα, ναι, το 62, δεν έχει σημασία, ναι. Το Ζορμπά το ή ζήτημα, τον... Εγώ δεν πιστεύω ότι... Δεν παρετήσου φίλε, αυτό. Παρετήσου φίλε και απλά, πες αρνούμε να υπηρετώ κατοχική κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι ότι το ζήτημα της ευθυξίας και το ζήτημα της ευθύνης αλλά και της αποστολής είναι ευρύτερο στην ελληνική κοινωνία, δεν αφορά μόνο τους αθλητικούς. Όχι.
Αλλά υποτίθεται ότι είναι κάποιοι πυλώνες στην κοινωνία. Έτσι, αυτό το νόημα είχαν πάντα. Και αυτή την αναφορά έχει ο κόσμος στη δικαιοσύνη. Θέλω να πω ότι... στη δικαιοσύνη, στην εκκλησία και στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτούς θεωρούσε ότι είναι εκείνοι οι οποίοι θα τον προστάτευαν απέναντι σε οποιονδήποτε κίνδυνο παρουσιαζότανε που τον απειλούσε. Mm-hmm. Έτσι, γιατί ήταν τα δυναμικά ερίσματα της εξουσίας, όπως λέγονται. Mm-hmm. Ο δικαστής, γιατί είχε την απόφαση, τη δικαστική που σε καρατομούσε, ο άλλος γιατί είχε τα πολυβόλα, ο άλλος γιατί είχε την αγιαστούρα. Ήταν δηλαδή τρεις δυνατές παρουσίες μέσα στο κοινωνικό σύνολο, από τις οποίες ο λαός προσέβλεπε, ας πούμε, κάποια στήριξη, κάποια βοήθεια, κάποια συνδρομή. Γι' αυτό το λέω. Απλά το ζήτημα είναι το εξής. Απλά θέλω να πω ότι σήμερα το βασικό ζήτημα, αυτό ήθελα να κάνω και σαν σχολιασμό και σε σχέση με το ζήτημα που, με τον τρόπο που το βάζει ο κύριος Θοδωράκης, ο Μίκης Θοδωράκης. Το ζήτημα της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας τέθηκε από τη στιγμή που δέχτηκε το πολιτικό σύστημα της χώρας να τεθεί υποκατοχή η χώρα. Βέβαια. Από τη στιγμή που τέθηκε υποκατοχή, τελείωσε. Τίθεται ζήτημα εδαφικής ακεραιότητας. Αν το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνουμε. Αν δεν το καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τη βλακεία. Είναι το πλέον να καταμάχει το όπλο. Λοιπόν, από τη στιγμή που δέχεσαι, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από οποιαδήποτε άλλη μορφή υποτέλειας. Γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Το πρόβλημά μας δεν είναι το ζήτημα το ότι είμαστε υποτελείς και προτεκτοράτο και αυτά τα πράγματα που λέγω. Βεβαίως ήμασταν, έτσι ιδρύθηκε. Πέρα από το γεγονός ότι ο λαός έδινε τις μάχες του και δίνει κτλ. Για να αλλάξει. Βρισκόμαστε υποκατοχή και υποκατοχή σημαίνει ότι είσαι και η υποαίρεση, είναι και η υποαίρεση και η εδαφική σου ακεραιότητα. Τα πάντα, η ύπαρξή σου γενικά. Και υποκατοχή δεν είμαστε τώρα. Υποκατοχή είμαστε από το 10. Δεν είμαστε μόνο. Εννοείς το 2010. Το 2010. Ναι. Δεν είμαστε μόνο από το 2015. Είμαστε από το 2010. Γιατί από τότε δεν αποφασίζαμε. Λοιπόν. Και ένα βασικό στοιχείο της ανεξαρτησίας σου είναι η άσκηση κυριαρχίας. Θυμόμαστε πάρα. Αυτό έλεγα χθες, ότι εγώ διάβαζα στα πρακτικά της Εθνοσυνέλευσης του 1864, όταν ο πρέσβης Σάρπ, Βρετανός, μπήκε μέσα, ναι, και είπε ότι για το βασιλιά και το πολίτευμα θα πρέπει να το εγκρίνουμε, ναι, εμείς, ναι, διότι με βάση τα πρωτόκολλα του Λονδίνου είμαστε εγκύτρια δύναμη της ανεξαρτησίας Ελλάδος. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν θα πρέπει να εγκρίνουμε εμείς, και σηκώθηκε ο Σαρίπολος και λέει αυτό το εγκρίνομεν εν περιέχει, συμπυκνώνει κυριαρχία, το γεγονότος ότι δεν κυριαρχία, είμαστε κυρίαρχοι. Κυριαρχία. Λοιπόν, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και όλοι οι νομοδιδάσκαλοι του παρελθόντος, του περασμένου αιώνα, όπως ο Σαρίπολος, όπως ο... Και του 20ου, περασμένος είναι. Ναι, και τώρα, δεν εννοώ, Βενιζέλους, αυτό θέλω να κάνω ένα διαχωρισμό, ας πούμε, έτσι. Του Χρήστου, του Σγουρίτσα, του Σβόλου, του Αλέξανδρου. Τουλάχιστον αυτά είναι δηλαδή οι κορυφαίες, ας πούμε, προσωπικότητες στο συνταγματικό δίκαιο, ακριβώς εκεί εστίαζαν, στην κυριαρχία, γιατί αυτή είναι και το ποιος ασκεί κυριαρχία. Πάμε στο φίλο ή στη φίλη που... Περιμένω στο τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Γεια σας, κύριε Μαυρομάτη. Καλή χρονιά. Ναι, χαίρετε. Ήθελα να κάνω μία προσθήκη σχετικά με όλα όσα είπατε για το θέμα της ονομασίας της Μακεδονίας με γεωγραφικό προσδιορισμό που επικαλείται ο Υπουργός Εξωτερικών. Ναι. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι με γεωγραφικό προσδιορισμό είχε γίνει το 1929 επί βασιλέως Αλεξάνδρου του Πρώτου, ναι, όπου έγινε μια διοικητική μεταρρύθμιση που διήρησε τότε το βασίλειο της Ιουγκοσλαβίας σε 9 επαρχίες. Σωστό. Δηλαδή μπανοβίνες, στην σερβοκροατική διάλεκτο, ναι, και μεταξύ αυτών των 9 επαρχιών ήταν και η Μπανοβίνα του Βαρδάρη, δηλαδή τη σημερινή πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Ναι, της τα Σκόπια. Τα Σκόπια. Ναι. Τα Σκόπια ήταν μια παρχιπόλη των. Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, τότε ο βασιλεύς Αλέξανδρος ο πρώτος του βασιλείου της Ιουγκοσλαβίας, επειδή από τότε η περιοχή ήταν μια πολυεθνική περιοχή, δημιούργησε αυτές τις 9 επαρχίες Μπανοβίνες με βάση γεωγραφία, δηλαδή ποταμούς ή λίμνες. Ακριβώς, ένας αυτός από τους ποταμούς με τους οποίους έκανε τον γεωγραφικό προσδιορισμό αυτής της επαρχίας ήταν ο Βαρδάρης, δηλαδή ο Αξιός. Ακριβώς. Λοιπόν, εάν θέλουν μια ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, τότε θα πρέπει να επιλέξουν κάτι που έχει σχέση με γεωγραφία. Δηλαδή ποταμό, θάλασσα ή όρος ή βουνό. Ναι. Εάν ο όρος Μακεδονία έχει ως συστατικά του στοιχεία αφενός γεωγραφικό προσδιορισμό, αλλά έχει και άλλα συστατικά στοιχεία, πολιτιστικά, κοινωνικά, προσδιορισμό εθνικής ταυτότητος, συνεπώς δεν αποτελεί όρο που να προσδιορίζει μια γεωγραφική περιοχή, διότι έχει πολλά συστατικά στοιχεία αυτός ο όρος. Ναι. Άρα αυτό το οποίο επικαλούνται δεν ισχύει. Αν θέλουν μόνο γεωγραφικό προσδιορισμό, ας επαναφέρουν τον όρο Δημοκρατία της Βαρντάσκα, να ισχύσει και τώρα, η οποία αυτή επαρχία, η Μπανοβίνα δηλαδή Βαρντάσκα, ίσχυσε μέχρι το 1941, όταν οι δυνάμεις του άξονα κατέλαβαν αυτή την Μπανοβίνα του Βαρδάρη, καταργήθηκε αυτή η επαρχία ως διοικητική δομή και διαμοιράστηκε στο Βασίλειο Βουλγαρίας, Σερβίας και Αλβανίας. Ναι, ναι. Και μετά τον πόλεμο, όπως ξέρετε, έγινε η Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό θα ήθελα να πω όσον αφορά για το πώς ένας βασιλιάς τότε χρησιμοποίησε τον γεωγραφικό προσδιορισμό. Ο γεωγραφικός προσδιορισμός γίνεται με βάση τα όρη, ποταμούς και τις λίμνες. Λοιπόν, ας χρησιμοποιήσουν κάποιο γεωγραφικό στοιχείο από εκεί και ας ονομάσουν αυτή την περιοχή και ας αφήσουν την Δημοκρατία της Μακεδονίας ή τον όρο Μακεδονία στην άκρη και να μην μας κοροϊδεύουν. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να σας ενημερώσω είναι ότι έδωσε συνέντευξη ο κύριος Καραγκούνης εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου, είπε ότι αυτοί το 2014 είχαν ανάπτυξη. Είχαν αύξηση του 7% περίπου. Ποιοι, τα Σκοπιά. Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα λίγο να το σχολιάσετε. Όχι, λέω ανάπτυξη, ποιος είχε ανάπτυξη. Η Ελλάδα, ποιος είχε. Ναι, επί διακυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας είχαν ανάπτυξη. Είχαμε επικαλέστηκε στο ράδιο Μαρκόνι. Μάλιστα. Επίσης επικαλέστηκε όταν το ρώτησαν τι θα κάνετε εσείς. Εμείς λέει θα διεκδικήσουμε ένα δημοσιονομικό χώρο, ούτως ώστε να εφαρμόσουμε δική μας δημοσιονομική πολιτική και θα μειώσουμε τους φόρους. Μάλιστα. Αν θέλετε λίγο το σχολιάζετε. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα διεκδικήσουμε. Λοιπόν, καταρχάς, όντως αυτό το ζήτημα είναι, αν θέλουν να λύσουν με αυτόν τον τρόπο, το λύνουν με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Προσωπικά, εγώ θεωρώ ότι η ύπαρξη και μόνο αυτών των κατηδίων αποτελεί κάζος μπέλη για όλη την περιοχή, διότι τα κράτη δεν είναι... Η διαδικασία, το διεθνές δίκαιο και η διαδικασία αναγνώρισης κρατών δεν προϋποθέτει ορισμένα πράγματα. Το αν τα τηρήσει ή όχι βεβαίως έχει να κάνει με το αν τα θέλεις να τα βρεις μπροστά σου ή όχι. Ένα από τα βασικά στοιχεία είναι ότι δεν αναγνωρίζεις κράτη τα οποία είναι προϊόν τετελεσμένων, δηλαδή από επεμβάσεις ξένων δυνάμεων ή δημιουργίας καθεστώτων τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ελεύθερη βούληση ενός λαού ή ενός πληθυσμού σε μια περιοχή. Λοιπόν, αυτό το κρατήδιο δεν έχει όπως και κανένα άλλο. Άρα μπαίνει θέμα θεμελιώδες. Και βεβαίως μπαίνει θέμα και ευρύτερης πολυπολιτισμικότητας όπως το θέλουν οι σημερινές δυνάμεις, με την έννοια ότι θέλουν να καρατομήσουν ολόκληρη την περιοχή. Όχι με τον παλιό τρόπο. Δεν θέλουν να ιδρύσουν κρατήδια. Θέλουν να φτιάξουν διοικητικές περιφέρειες με όρους, να το πούμε έτσι, μιας υπερκυβέρνησης ή εγκυητριών δυνάμεων, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την ομαλότητα της διακυβέρνησης σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ανεξάρτητα με το ποιος βρίσκεται εκεί, πόσο θα βρίσκεται, πληθυσμός δηλαδή, θα βρίσκεται. Δηλαδή τα τέσσερα κριτήρια τα οποία κυριάρχησαν στον προσδιορισμό του κράτους, δηλαδή σταθερός πληθυσμός, γη, εδαφική επικράτεια, ορισμένη δική τους διακυβέρνηση και ελεύθερης σχέσεις, είναι υπό αίρεση. Τίποτα από αυτά δεν
τίθεται σήμερα. Βεβαίως το μόνο που τίθεται είναι η προσπάθεια να ενταχθούν όλα αυτά τα ερείπια ή απομεινάρια διάλυσης κρατών στην νέου τύπου αυτοκρατορία που δημιουργείται σήμερα, που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτή είναι η όλη ιστορία γύρω από αυτό το πράγμα, γι' αυτό και πρέπει, η στάση πρέπει να είναι ξεκάθαρη σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. Τώρα, θα πρέπει να δούμε το γιατί πασχίζει η κυβέρνηση τώρα να το αλήξει. Διότι έχει αναλάβει τη δέσμευση εντός του 2018, προκειμένου να τελειώσουν τα μνημόνια, όπως τουλάχιστον η ίδια λέγεται. Το αν τελειώσουν ή όχι, εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, να σκέφτεται ότι θέλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσουν, αλλά τέλος πάντων λέμε το πώς το αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση. Ο στόχος τους είναι και η δέσμευσή τους είναι να τελειώσουν όλα τα ζητήματα. Είτε αφορούν τα γεωστρατηγικά, είτε αφορούν τα δημοσιονομικά ή ζητήματα κυριαρχίας ευρύτερα σε αυτόν τον τόπο. Αυτά θέλουν να τελειώσουν. Δεδομένου ότι έχουν μια κυβέρνηση η οποία είναι υπό πλήρη έλεγχο, έχουν μια κυβέρνηση την οποία θέλανε από πολλά χρόνια πριν να εγκαταστήσουν εδώ στην Ελλάδα, έχοντας και μια δημιουργήσει και μια αντιπολίτευση η οποία να στηρίζει αυτές τις επιλογές, αυτές τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Ναι. Λοιπόν, να δούμε και το φίλο ή τη φίλη που είναι στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή και προχωράμε. Ναι, να σας ακούω. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Επίσης. Σας ακούω από το κινητό, μέσω τηλεφώνου, μην απορείτε, έχω συνδέσει το τηλέφωνο με το στερεοφωνικό του αυτοκινήτου και σας ακούω έχει κινήσει μέσω ίντερνετ. Καλός τρόπος. Πολύ καλός. Πολύ καλός και πολύ απλός. Ναι, βεβαίως. Μια ερώτηση που πάνω στο θέμα που συζητάμε, που συζητάτε και που ακούει όλος ο κόσμος. Αν στο συλλαλητήριο της 21ης Γενάρη στη Θεσσαλονίκη θα συμμετέχει το ΕΠΑΜ, ναι. Αν πιστεύει το ΕΠΑΜ ότι το συλλαλητήριο αυτό μπορεί να προάγει κάτι στην όλη ιστορία. Ναι. Κλείνουμε με τα χρόνια πολλά και σας ακούω από το αυτοκίνητο. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχάς δεν μπορώ να μιλήσω για το ΕΠΑΜ, δεν είμαι εγώ το που θα αποφασίσω για το αν συμμετάχει. Προσωπική μου άποψη. Θα πω, δεν βλέπω το λόγο συμμετοχής. Ποιο είναι ακριβώς το διακήρυγμα? Ποιο είναι το αίτημα? Η χώρα μου είναι υποκατοχή. Τι πάω ακριβώς να συζητήσω? Μόνο το ζήτημα της ονοματοδοσίας? Το ζήτημα της Δυτικής Θράκης το αφήνω απ' έξω? Το ζήτημα του Αιγαίου? Το ζήτημα δηλαδή όλων των προβλημάτων που αφορούν την κυριαρχία αυτής της χώρας τα αφήνω απ' έξω? Γιατί οι οργανωτές τα αφήνουν απ' έξω. Αν λοιπόν δεν διεκδικήσω την εθνική μου κυριαρχία, αν θέλετε και την ανεξαρτησία μου, γιατί πλέον μπαίνει το θέμα της κατοχής, τι ακριβώς πάω να συζητήσω? Τι ακριβώς πάω να διεκδικήσω? Τι να διεκδικήσω? Εδώ δεν τίθεται καν ζήτημα για Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ, που είναι οι βασικοί συντελεστές της δημιουργίας του προβλήματος και με τα Σκόπια. Γιατί να συμμετάσχω λοιπόν? Για ποιο λόγο? Και γιατί να βάλω πλάτες σε δυνάμεις ή ανθρώπους οι οποίοι απέδειξαν στα τελευταία χρόνια ότι δεν κάνανε απολύτως τίποτα όταν κινδύνευε αυτός ο τόπος και όταν τέθηκε υποκατοχή? Τώρα θέλουν να δείξουν τον πατριωτισμό τους? Το γιαλαντζή για μένα. Γιατί γιαλαντζή? Γιαλαντζή είναι όταν μπαίνει το θέμα της ονοματοδοσίας των Σκοπίων και δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα και δεν έχεις βάλει κανένα ζήτημα για τη χώρα σου που τελεί υποκατοχή από το 2010 και που προϊόν αυτής της κατοχής είναι και η σημερινή κυβέρνηση με τις πολιτικές αυτές. Να τους πιάσουμε έναν από δάφτους, να δούμε τι κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Που στηρίζει αυτή την κυβέρνηση στις επιλογές της. Η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και οι υπόλοιποι. Είναι η καλύτερη τους, διότι τους λύνει ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούσαν να το λύσουν οι ίδιοι. Συναυτουργεί στο έγκλημα. Έτσι, ακριβώς. Γιατί, κοίταξε, τώρα πώς θα δικαιώνει το Μητσοτάκης. Τι έλεγε ο Μητσοτάκης? Σε 10 χρόνια το έχετε ξεχάσει. Σε 10-15 χρόνια, ποιος θα το θυμάται? Λοιπόν, και έρχεται ο Κουτσέας και μας το λύνει αυτό το ζήτημα. Τώρα βέβαια το γεγονός ότι ο κ. Κοντζιάς έχει πολύ στενές σχέσεις με τον κ. Μητσοτάκη και άποψη ταξική και άποψη πολιτική και από άλλες απόψεις στενή σχέση δεν είναι συμπτωματικό. Αλλά πέρα όμως από αυτό το συνωμοσιολογικό, να το πούμε έτσι, ας τα αφήσουμε. Τι ακριβώς διεκδικούμε? Δηλαδή τι πάμε να κάνουμε? Πού συμφωνούμε? Συμφωνούμε στο να μην ονομαστεί η Σκόπια Μακεδονία με οποιοδήποτε προσδιορισμό, που και εγώ συμφωνώ σε αυτό.
να μην ονομαστεί. Και είναι κορυφαίο θέμα στον τρόπο που, έχουμε, που έχει διαμορφωθεί εδώ στην κατάσταση αυτή. Αλλά να δεχτούμε το καθεστώς κατοχής της πατρίδας μας. Εγώ συμφωνώ να αποφασίζουν να μην αναγνωριστεί άλλοι. Καν, να μην αναγνωρίζω καν τα Σκόπια. Προφανώς εγώ αυτή τελεία. Τη θέση... Δεν υπάρχει, θέση... δηλαδή δεν είναι θέμα ονόματος, είναι θέμα ύπαρξης. Εδώ να σου πω και ένα άλλο μυστικό, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, η θέση αυτή, η θέση ότι δεν αναγνωρίζουμε κανενός είδους αποτέλεσμα επέμβασης ξένων δυνάμεων σε ένα κυρίαρχο κράτος, ήταν μια θέση που διατυπώθηκε το 1991-92 μόνο από ένα κόμμα. Από τότε το κουκουέ. Δεν το λέω γιατί να βλογήσουμε κανένα στα γένεια. Όχι. Τυχαίνει να ήμουν εγώ εκεί και να ξέρω πώς διαμορφώθηκε αυτή η θέση που τελείως τυχαία, στην οποία τελείως τυχαία συμμετείχα. Όταν τέθηκε όμως στην ηγεσία του κόμματος και τους είπαμε ότι αυτή πρέπει να είναι η θέση και μέσα από αυτό λες ότι και βεβαίως δευτερευόντως δεν δέχεσαι την ονοματοδοσία. Εννοείται. Εντάξει. Σαν αποτέλεσμα δεν τη δέχεσαι. Πρόσεξε, εκεί μπαίνει το δευτερευόντος. Δηλαδή δεν δέχομαι την επέμβαση. Και σαν αποτέλεσμα και σαν δεν δέχομαι αποτέλεσμα. Και το όνομα. Λοιπόν, ανατράπηκε αυτό το πράγμα και ακούσαμε όλο, με έκπληξη, παρά το γεγονός ότι η θέση αυτή είχε εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, αλλά και είχε περάσει και αργότερα, πέρασε και από το συνεδρίο. Αλλά τέλος πάντων, ακούγαμε την κυρία Παπαρίγα και τον κύριο Γόντικα και τους συμπολίπους να λένε ότι για μας το η ονοματοδοσία είναι δευτερεύον ζήτημα. Και τελεία εκεί. Και μόλις τους πιέζανε χοντρά, γιατί αυτή είναι αμυντική θέση, δεν μπορεί να είναι θετική, έτσι, είναι αμυντική θέση, τους πει καλά, εντάξει, ποιος είναι εσάς το κυρίαρχο, να μην αλλάξω τα σύνορα. Τι σημαίνει να μην αλλάξω τα σύνορα? Δεν απαντά σε τίποτα. Τη στιγμή που ήδη είχε μπει το θέμα τεμαχισμού και δεν έβαζε ζήτημα κυριαρχίας κράτους. Λοιπόν, αυτό για να μην μας εξαπατούν οι σημερινοί ένικοι του Πυρισσού στα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, αυτή η θέση οφείλει να είναι η μόνη θεμελιωδώς πατριωτική θέση που μπορεί να πάρει σήμερα. Και η οποία και σήμερα. Με προστατεύει και από άλλες εξελίξεις οι οποίες είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν. Κύπρος. Τι ήταν η λεγόμενη Βόρεια Κύπρος? Ήδη έχει τεθεί ζήτημα Δυτικής Θράκης. Ναι, λέω. Δυτική Θράκη. Ναι, Νέα Μακεδονία, μπράβο, Δυτική Θράκη. Ή Βόρεια Μακεδονία μπορεί να το είπε ο Πασάς που ήρθε Δυτική έτσι, Θράκη. Έχει μπει στην Κύπρο, έχει πάρει τη μισή Κύπρο. Βεβαίως. Εντάξει. Είναι αποτέλεσμα επέμβασης, είναι αποτέλεσμα επιθετικής στάσης ενός τρίτου κράτους. Δηλαδή, ό,τι έγινε απλά με τα Σκόπια. Σήμερα. Θα το αναγνωρίσουμε? Όχι, βέβαια. Η σημασία του να μην αναγνωρίσει αυτό το κρατήριο. Θα την πούμε Βόρεια Κύπρο. Έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από ότι τότε. Τότε πεζότανε το παιχνιδάκι, έτσι, σε όλες τις μεριές, της λεγόμενης εθνικής συγκρότησης του λεγόμενου μακεδονικού πληθυσμού. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όχι. Έχει τελειώσει. Έτσι, όλοι, ακόμη και οι Σκοπιανοί, αναγνωρίζουν την πολυεθνικότητα, να το πούμε έτσι, του πληθυσμού τους. Μάλιστα, οι πρωθυπουργοί της εποχής εκείνης έχουν φύγει για τη Βουλγαρία. Τώρα είναι δήμαρχοι το πάρχης της Βουλγαρίας. Λοιπόν, έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν, γιατί μπαίνουμε σε αυτό το ζήτημα? Από πού και σπου. Δεύτερον, γιατί να μπούμε εμείς στη διαδικασία το τι θα ονομαστεί αυτό το πράγμα, που έτσι ή αλλιώς δεν μπορεί να σταθεί από μόνο του? Είναι ένα κρατήδιο που ούτε είναι οικονομικά βιώσιμο, ούτε στρατηγικά βιώσιμο, και συντηρείται από χοντρά λεφτά που ρίχνει η Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως το ΝΑΤΟ. Εγώ για ποιο λόγο, συντηρώντας ποιο, το οργανωμένο έγκλημα? Εκεί η βασική βιομηχανία των Σκοπίων είναι το οργανωμένο έγκλημα. Και μάλιστα υποκαθεστώς φασιστικό. Το αν έχει κοινοβούλιο, είναι για γέλια. Είναι φασιστικό το καθεστώς. Για χρόνια τώρα, όχι τώρα για το. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει να το αναγνωρίσω εγώ? Έτσι ή αλλιώς αποτελεί πρόβλημα για τα Βαλκάνια στο σύνολό τους. Εγώ δεν μπορώ να πω, έγινε πριν 20 χρόνια, άρα τι να κάνουμε, το δεχόμαστε. Με αυτό το σκεπτικό, εγώ δεν μπορώ, σαν άτομο, το τι θα πάρει θέση το ΕΠΑΜ, θα την πάρει θέση το ΕΠΑΜ προσωπικά. Δεν μπορώ να συμμετάσχω σε τέτοιου τύπου
συγκεντρώσεις οι οποίες απλά προδίδουν την πατρίδα μου στο όνομα μιας προδοτικής, εθελόδουλης και ξεφτυλισμένης εθνικοφροσύνης, την οποία τη ζήσαμε, την είδαμε πως μας ξεπούλησε και πας να μας ξεπουλήσει ξανά. Είναι οι ίδιοι που κάναν τις διαμαρτυρίες την εποχή εκείνη, δήθεν με τις σημαίες και τα λάβαρα τα θρησκευτικά, που μετά τους είδαμε όλους πως ξεπούλησαν την ίδια την πατρίδα όταν ήρθε η ώρα να επιβληθεί το καθεστώς κατοχής. Και πέστε μου, όλους αυτούς που τους βλέπετε στα πάνελ, ποιος από αυτούς μίλησε έστω και στο ελάχιστο για το γεγονός ότι πρώτα και κύρια, πρώτο και κύριο μέλημα, για να λυθεί και το Σκοπιανό, να λυθεί και το θέμα του Αιγαίου, να λυθεί και το θέμα της Θράκης, ή τουλάχιστον να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά, είναι να αποκτήσει κυριαρχία η χώρα, η ανεξαρτησία και η αυτοδιάθεση της Ελλάδας. Η δική σου ανεξαρτησία. Γιατί δεν το θέτουν? Γιατί δεν το θέτουν? Αυτή είναι η αφετηριακή σου θέση. Είναι ποτέ δυνατόν να μπούμε σε μια διαδικασία συζήτησης για αυτό το πράγμα? Αυτός είναι ο γρεκυλισμός, ο οποίος υπάρχει αιώνες τώρα σε αυτόν τον τόπο και είναι ίδιον της άρχουσας τάξης αυτής της χώρας, από την εποχή της Ρώμης. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει να τους πούμε? Γιατί τους είδαμε όλους αυτούς τους πατριώτες. Όλοι αυτοί, όταν τους λέγαμε και ο Λέγον, τους είχε πιάσει από κοντά, ή που βρεθήκαμε σε κοινά πάνελ ή σε κοινά φόρουμ και τους λέγαμε σε ανύποπτο χρόνο. Δεν υπήρχε τότε ΕΠΑΜ, δεν υπήρχαν καν πλατείες κινητοποιήσεις, δηλαδή εκεί πέρα της εποχής εκείνης, και φωνάζανε κάποιοι από εμάς, ελάχιστοι, και λέγαμε: παιδιά, το θέμα είναι η πατρίδα. Πρώτα και κύρια το ζήτημα της πατρίδας και της ανεξαρτησίας, που σημαίνει φεύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την και από τις δεσμεύσεις του ευρώ. Και ξέρετε τι μας λέγανε αυτοί οι μεγάλοι πατριώτες που σήμερα θα πρωτοστατήσουν ενδεχομένως? Μας λέγανε ότι όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν, διότι οι Τούρκοι θα φτάσουν στη Λάρισα. Σωστό. Τα ίδια λένε και τώρα. Έτσι. Καλεντερίτιδες, Άρδιν, πώς το λένε αυτό το τύπο, Καραμπελιάδες, όλο αυτό το συνοθήλευμα και όλοι αυτοί οι ιεράρχες, περίφημοι ιεράρχες, που ξαφνικά σηκώθηκε το εθνικό τους μένος και είδος και τα λοιπά, ενώ για όλα αυτά τα πράγματα που ζούμε εδώ τόσα χρόνια και αποτέλεσμα αυτού του πράγματος είναι αυτό το πράγμα που ζούμε, τσιμουδιά. Δεν λένε κουβέντα. Τσιμουδιά. Κουβέντα για τα μεγάλα αφεντικά. Δεν λένε τίποτα. Οι σέμπροι μεταξύ τους πανασκοτωθούν και όχι στην ποδιά του μεγάλου αφεντικού. Εάν δεν θέτεις το θέμα το χοντρό. Από εκεί ξεκινάς, δεν υπάρχει. Το χοντρό το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Τελείωσε. Αν δεν το θέτεις αυτό και δεν βάζεις το ζήτημα της δημοκρατίας με όρους κυριαρχίας λαών, να το πούμε έτσι. Εγώ έβλεπα και σε αυτά τα στημένα ρεπορτάζ των τουρκοκάναλων που έχουμε εμείς σήμερα στην Ελλάδα. Και για να προετοιμάσουν, που βλέπανε Σκοπιά, τον απλό κόσμο στα Σκόπια, λέει: ρε παιδιά, κάπως πρέπει να αυτοπροσδιοριστούμε. Δηλαδή δεν σου βάζανε καν ο κόσμος το ζήτημα. Έχουν εμπλεκτεί, έχει γίνει χαμός. Έχει γίνει χαμός, έτσι. Λοιπόν, και θα πάμε εμείς να τους βάλουμε φέση, το θα τους ονομάζονται Μακεδόνες, γιατί οι αμόρφωτοι εκτός όλων των άλλων διοικούνται σε αυτή τη χώρα λένε ότι είναι και αυτοί απόγονοι. Βεβαίως, και εγώ θεωρώ ότι είμαι απόγονος των Ελοχήμ. Μόνο ο Λιακόπουλος θα το λέει. Λοιπόν, και εγώ να πούμε Ελοχημιάδα την. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά, ας πούμε? Τίποτα. Πρέπει να καταλάβουμε με λίγα λόγια ότι αυτή τη στιγμή είμαστε δούλοι, αυτή τη στιγμή είμαστε κατεχόμενη χώρα. Δεν έχουμε δικαίωμα να αποφασίζουμε για απολύτως τίποτα και ο στόχος που πρέπει να έχουμε είναι πώς θα ανατρέψουμε αυτό το πολιτιακό, όχι πολιτικό απλά, το πολιτιακό σύστημα, δηλαδή πώς θα δημιουργήσουμε πάλι μια Ελλάδα από την αρχή. Γιατί αυτό το δέντρο έχει σαπίσει από τη ρίζα του, θέλει βγάλσιμο και φύτεμα ενός καινούριου. Mm-hmm. Το καινούριο αυτό δέντρο πρέπει να το προσέξουμε. Και για μένα το κρισιμότερο σημείο και το κρισιμότερο στοιχείο και η κρισιμότερη διαδικασία είναι η δημιουργία. Αυτή έτσι κι αλλιώς, αργά ή γρήγορα, ελπίζω πολύ γρήγορα και θα προσπαθήσουμε γι' αυτό με όλες μας τη δύναμη, θα ανατραπούν. Το ζήτημα είναι τι θα δημιουργηθεί. Επειδή μετά. Έχουμε έτσι ένα διάλογο διά του διαδικτύου στο μικρόφωνο papaki@gmail.com, ξεχάσαμε να το πούμε
στο μικρόφωνο μία λέξη ph@gmail.com να πούμε και ορισμένα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, η μόνη αιματολογική συγγένεια που έχει ένας λαός με την πατρίδα του είναι το αίμα που χύνει στην υπεράσπιση της. Καμία άλλη. Και ξέρετε ποιος το είπε πρώτα? Το είχε πει ο Κοραής, ο Δύσμυρος, αλλά το είχε πει και ένας από τους καλούς, πολύ καλούς μαθητές του, ο οποίος βρέθηκε εδώ και πολέμησε με το Καριοφύλλη. Όταν τον Απρίλη του 1821 από τη Σπάρτη, υπογράφοντας με το υπαστατικό ψευδόνυμο Αγάθων Ολακεδαιμόνιος, έλεγε το εξής: «Πατριώτης, αξίζει να λέγεται εκείνος μόνο που διεκδικεί, αγωνίζεται και κατακτά την ανεξαρτησία της πατρίδος του. Κανείς άλλος. Κανείς άλλος». Από αυτό βεβαίως προκύπτει και το γεγονός ότι ο πατριώτης είναι ο μόνος που, εφόσον αγωνίζεται για την ανεξαρτησία της πατρίδας του, σέβεται και τις πατρίδες των άλλων. Εννοείται. Κανείς άλλος δεν τη σέβεται. Εννοείται. Κανείς άλλος. Και αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι απάτριδες που κρύβουν το ξεπούλημα πίσω από έναν δίθεν διεθνισμό, τι κάνουνε? Προδίδουν όχι μόνο τη δική τους πατρίδα, αλλά τις πατρίδες όλων. Την έννοια πατρίδα προδίδουν. Λοιπόν, η έννοια δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει συγκεκριμένο. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό, αυτό που νιώθει ο καθένας σαν πατρίδα του. Δηλαδή, έτσι, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε την έννοια πατρίδα. Και επειδή μας ρωτάνε εδώ πέρα τι είναι γρεκυλισμός και όλα αυτά τα πράγματα, να ξεκινήσουμε ορισμένα πράγματα. Γρεκυλισμός, έτσι, είναι από το γρεκύλος ένας λατινικός όρος που πρωτοχρησιμοποιήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, αν όχι πρωτοχρησιμοποιήθηκε αυτός που το έκανε, πώς να το πούμε, το πέρασε στη φιλολογία και το έκανε δημόφιλες σαν όρο, είναι ο Κικέρον. Ο Κικέρον αναφερόταν στους γρεκύλους, οι οποίοι στα λατινικά σημαίνουν ελληνίσκοι, δηλαδή ήταν ένα υποτιμητικό προσωνύμιο, όχι για τους Έλληνες γενικά, όπως δυστυχώς λέει ο μεγάλος Κυριάκος Σιμόπουλος, που κατά τα άλλα ο μισελληνισμός και η υποτέλεια και η ξενοκρατία, το βιβλίο του είναι εξαιρετικό να το διαβάσετε. Προσωπικά έχω διαφωνίες, αλλά στον τρόπο που ερμηνεύει τα πράγματα, αλλά ένα φοβερό βιβλίο που δείχνει τι σημαίνει να είσαι μορφωμένος και να ξέρεις τι ακριβώς διεκδικείς, χωρίς βεβαίως και να παίρνεις θέση, στρατευμένη μόρφωση δηλαδή, και βεβαίως δεν υπήρξε ποτέ ακαδημαϊκός. Ήταν του δημοτικού άνθρωπος και γι' αυτό έγραφε σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, ο όρος λοιπόν γρεκύλος προέρχεται από αυτό. Και ποιους έλεγε γρεκύλους ο Κικέρονας? Ο Κικέρονας από το ύψος της αυτοκρατορικής, πώς να το πούμε, ολιγαρχικής δημοκρατίας της Ρώμης, που ήταν αυτοκρατορία τότε, δεν αναγνώριζε ως ισότιμό του κάποιον που δεν διεκδικεί την κυριαρχία της δημοκρατίας της πατρίδας του. Και έτσι όλους αυτούς τους Έλληνες, τους Γρεκούς δηλαδή, που συγκεντρώνονταν στις αυλές των πατρικίων ως γυμναστές, ως εκπαιδευτές, ως φιλόσοφοι, ως οτιδήποτε, ήταν μια, πώς να το πούμε, ήταν η μορφωμένη της εποχής που έφεραν τον ελληνικό πολιτισμό στη διάθεση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Τους υποτιμούσε, τους μιλούσε υποτιμητικά για αυτούς. Αυτοί ήταν γρεκύλοι, γιατί δεν ήταν απλά φορείς του ελληνικού πολιτισμού. Ήταν φορείς της υποτέλειας του ελληνισμού στη ρωμαϊκή κατάκτηση. Και γι' αυτό τους μιλούσε με αυτούς με υποτιμητικούς, ηρωνικούς όρους. Και γι' αυτό ο ελληνισμός της εποχής εκείνης διασπάστηκε εσωτερικά. Υπήρξε μια εσωτερική διαμάχη ανάμεσα στους γρεκύλους, δηλαδή τους φιλοσόφους της απολογητικής, τους φιλοσόφους της απολογητικής της αυτοκρατορίας. Ο παράδειγμα ανάμεσα αυτούς είναι ο Μέγας Πλούταρχος. Δεν υπάρχει πιο απολογητής της Ρώμης από αυτόν. Λοιπόν, όχι, υπάρχουν κι άλλοι πολλοί. Και από την άλλη, εκείνοι οι φιλόσοφοι, οι οποίοι κρατήσανε το πνεύμα του ελληνισμού χωρίς όμως να έχουν πατρίδα. Δηλαδή είχαν χάσει την έννοια της πατρίδας, και φυσιολογικό, γιατί είχαν μεσολαβήσει ελληνιστική χώρα κτλ. Ποιοι ήταν αυτοί που κρατήσαν όμως το πνεύμα του ελληνισμού, της ελευθερίας, του ουδεσπόζιν, δηλαδή δεν είσαι υποδεσποτισμό και όλα αυτά τα πράγματα που είναι ο βασικός σκληρός πυρήνας του ελληνικού πολιτισμού, και τον έφερναν και υπεράσπιζαν αυτό με όρους κοινωνικής πλέον ουτοπίας, διότι είχε χαθεί το έδαφος πάνω στο οποίο, η γη πάνω στο οποίο υπερασπίζανε τα δημοκρατικά τους αιτήματα στην κλασική Ελλάδα.
Αυτή ήταν ο Επικούριος, ήταν ο Γοργίας, ήταν αυτούς της σχολής. Γι' αυτό και ο ελληνισμός εμπεριέχει και την άρνησή του και την προώθησή του, μέχρι που ήρθε και απέκτησε πατρίδα ξανά. Και ξεκινάει ένας άλλος αγώνας που συνδέεται η άνοδος του ελληνισμού με την κυριαρχία της πατρίδας. Γι' αυτό και αποτέλεσμα της ιδεολογίας του γρεκιλισμού είναι ο οικουμενισμός. Ο οικουμενικός ελληνισμός είναι η θεωρία της υποτέλειας, η θεωρία της απολογητικής σε κάθε αυτοκράτορα, σε κάθε αυτοκρατορία, δηλαδή του γρεκιλισμού. Ο Έλληνας ξανάρθε και ρίζωσε στον τόπο του και τότε απέκτησε αυτή, να το πούμε έτσι, τις κοινωνικές παραδοχές, τα κοινωνικά μηνύματα από τις κλασικές Ελλάδας, είχε τη δυνατότητα να ξαναφέρει μπροστά, έστω και να το έχει πετύχει. Στη μάχη βρισκόμαστε ακόμα. Αυτή είναι η διαφορά του γρεκιλισμού. Και βεβαίως, στοιχείο βασικό που συμπληρώνει τον γρεκιλισμό είναι ο ραγιαδισμός. Λοιπόν, χωρίς τον ραγιαδισμό δεν μπορεί να υπάρχει γρεκιλισμός. Γι' αυτό και είναι τουλάχιστον προσβλητικό και ως προς την πραγματική ιστορία, αλλά και ως προς τους πραγματικούς Έλληνες. Λοιπόν, να μιλάει κανείς για Έλληνες της αρχαίας Ρώμης, για Έλληνες του Βυζαντίου. Λοιπόν, με συγχωρείτε, ο ελληνισμός δεν ήταν ενιαία διαδικασία, δεν ήταν κάτι το ενιαίο. Υπήρχε ο ελληνισμός των υποτελών, που βεβαίως φορούσαν χρυσά ρούχα και βραχιόλια και τα λοιπά και υπηρετούσαν αυτοκράτορες που δεν είχαν καμία σχέση ούτε με την Ελλάδα, αλλά ούτε και με τους Έλληνες. Και υπήρχε και ο ελληνισμός αυτών που πάσχιζαν να ξαναφέρουν, να επικαιροποιήσουν τα μηνύματα της κλασικής Ελλάδας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της πατρίδας, των πατρών δηλαδή. Αυτός ο ελληνισμός βρήκε τελικά το δρόμο του και κατόρθωσε να κυριαρχήσει, ή μάλλον να μπορέσει να μπει στο ιστορικό προσκήνιο με την Επανάσταση του 1821. Λοιπόν, πριν από αυτόν δεν υπάρχει ελληνικό έθνος. Και είναι χαρακτηριστικό, έτσι, ότι ξεκίνησε την όλη αυτή η ιστορία όχι από την ελίτ της εποχής όπως προανέφερες, αλλά από τους χωριάτες, όπως μας είπε και ο κύριος Πάγκαλος. Μα ναι, αυτό δηλαδή από το λαό. Υπάρχει ένα ιστορικό. Μην ξεκινήσουμε με τα πολλά ιστορικά, αλλά να ξεκαθαρίσουμε σε πράγματα, γιατί εδώ πέρα πλέον ζούμε σε μια εποχή όπου τα αυτονόητα θεωρούνται ό,τι πιο προδοτικό υπάρχει σήμερα. Από τη μία έχεις την ιστορική αναθεώρηση, όπου σου λέει δεν υπάρχουν έθνη, αυτά είναι φαντασιώσεις και τέτοια πράγματα, τέτοιες ανοησίες ας πούμε που ακούγονται, και από την άλλη είναι οι εθνικόφρονες που κάνουν ένα μπάσιμο ξανά και σου λένε ναι, το έθνος υπάρχει από το 3000 π.Χ. ή από το 5000 π.Χ. ή από τα Μανιτάρια, τα οποία φύτρωσαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Λοιπόν, και υπάρχει και διαδοχικά μέχρι σήμερα. Όχι κύριοι, δεν υπάρχει έτσι. Λοιπόν, και ο λόγος που το λένε αυτό, χρησιμοποιώντας βέβαια ιστορικούς οι οποίοι το λέγανε σε άλλες ιστορικές εποχές και αποτελούσε μια προοδευτική τοποθέτηση για την εποχή, όπως ο Παπαρηγόπουλος, η συνέχεια του ελληνικού έθνους. Γιατί το λέγανε τότε? Γιατί υπεράσπιζαν το ιστορικό δικαίωμα των Ελλήνων στην πατρίδα τους. Πανάθεμά σας. Δεν υπεράσπιζαν κανέναν οικουμενικό ελληνισμό που δεν είχε πατρίδα, παρά μόνο διεκδικούσε αυτοκρατορίες ψεύτικες, εικονικές ή του παρελθόντος. Υπεράσπιζαν το ιστορικό δικαίωμα του Έλληνα στην πατρίδα του. Γι' αυτό το έλεγαν αυτή τη συνέχεια. Ο Παπαρηγόπουλος, ιστορικός. Δηλαδή, έστω και αν, να το πούμε έτσι, με μεταφυσικό τρόπο ερμηνευόμενο. Λοιπόν, δεν μπορείτε να μιλάτε σήμερα για πατριωτισμό και για Ελλάδα, όλοι εσείς που μιλάτε για οικουμενικό ελληνισμό, με τους όρους από το 5000 π.Χ. μέχρι σήμερα, αλλά ξεχνάτε ότι για να υπάρχει έθνος προϋποτίθεται ότι υπάρχει πατρίδα που την υπερασπίζεσαι, που πάνω σε αυτήν ευημερεί ένας λαός ή παλεύει για τα δικαιά του. Αν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν είσαι πατριώτης. Είσαι πουλημένο το μάρι, όπως ακριβώς ήταν όλοι οι εθνικόφρονες σε αυτόν τον τόπο. Υπερασπίστηκαν και βάλανε πλάτες σε όλες τις ξένες δυνάμεις. Γιατί τι μας λέγανε? Γιατί το θέμα μας δεν είναι αν η πατρίδα μας είναι ανεξάρτητη. Διότι ο ελληνισμός ζει και χωρίς ανεξάρτητη πατρίδα. Αυτή είναι η ιστορία που μας πουλάει.
που μας πουλάνε οι δίθεν εθνικόφρονες πατριώτες σήμερα, σαν και αυτούς που αναφέραμε προηγουμένως, που μας βγάζουν και βιβλία για το 1204 που ανακαλύψανε ότι επειδή είχαμε πρίγκιπες στην τραπεζούντα, σημαίνει ότι είχαμε εθνική συνείδηση. Δεν ντρέπονται για αυτά που λένε. Ξεχνάνε ότι ο ελληνισμός γεννήθηκε και ο πατριωτισμός τους, ο ζωντανός ελληνισμός, ο ζωντανός πατριωτισμός, που στα όρη της Ρούμελης και του Μοριά, εκεί που πολεμούσε κλεφτουριά, εκεί που η λαϊκή γλώσσα, ο λαϊκός πολιτισμός, το δημοτικό τραγούδι ανέβαζε το ηθικό του λαού. Και μόλις οι επαναστάτες, τα πιο ριζοσπαστικά στοιχεία του ελληνικού διαφωτισμού άρχισαν να σκέφτονται με τους όρους των απλών, των κατώτερων τάξεων, να το πούμε έτσι, ή των λαϊκών στρωμάτων, τότε άρχισε να αποκτά ο ελληνισμός υλική υπόσταση. Να άρχισε να αποκτά η λαό. Έτσι. Διαφορετικά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτοπροσδιορισμός για να βολεύει τους ισχυρούς. Α, μην τρελαθούμε τώρα. Τέλος πάντων, ας κάνουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και μετά επανερχόμεθα, έτσι για να πάρουμε λιγάκι τα πάνω μας. Σωστό. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Μαζί μας είναι και ο Αντώνης Παντωνίου. Συζητάγαμε για τα ζητήματα του γρεκυλισμού στις μέρες μας, αλλά και ευρύτερα, γενικότερα για το πώς εκδηλώνεται αυτός ο γρεκυλισμός σήμερα. Σήμερα έχει διπλή όψη. Έχει τους αναθεωρητές της ιστορίας, αυτούς που τους πυθικίζονται στην Δύση, όπως έλεγε ο Μέγας Βάσος Γαβριλίδης, ο διεκδότης της Ακρόπολης στον 19ο αιώνα, μια από τα πιο ριζοσπαστικά στοιχεία της εποχής του, αλλά και από την άλλη με τους εθνικόφρονες, αυτοί κι αν είναι γρεκύλοι, οι οποίοι αποσπούν τον ελληνισμό από την κυριαρχία στην πατρίδα του. Μάλιστα πρόσφατα διάβαζα και ένα άθλιο βιβλίο, το οποίο ευτυχώς μου το χάρισαν, δεν χρειάστηκε να το αγοράσω για να το διαβάσω, όπου έλεγε ότι ο ελληνισμός σήμερα είναι στη χειρότερη φάση που υπήρξε ποτέ. Ξέρετε για ποιο λόγο? Διότι έχει το μικρότερο τη μικρότερη διαφυγική επικράτεια και έχει το μικρότερο πληθυσμό. Διότι ο ελληνισμός δεν σχετίζεται με αυτή τη γωνιά του τόπου πάνω στην οποία εμείς οι απλοί άνθρωποι αποκαλούν πατρίδα, αλλά είναι κάτι το ευρύτερο, αυτό το μεταφυσικό, το οποίο θα σωθεί αν φτιάξουμε ιδρύματα. Βέβαια, και ιδρυματοποιηθούμε όλοι. Δηλαδή, ο εθνικός μας στόχος δεν είναι να απελευθερωθεί η πατρίδα, να μπορεί να ευημερήσει ο λαός σε αυτήν, αλλά να ιδρυματοποιηθούμε όλοι και να φτιάξουμε έναν ιδρυματικό ελληνισμό, όπου θα αναφέρεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στον Οικουμενικό Ελληνισμό, στην Οικουμενικότητα του Σύμπαντος και γενικά τους οτιδήποτε που δεν αφορά την πατρίδα. Εκτός από την Ελλάδα. Που δεν αφορά την πατρίδα. Λοιπόν, με αυτούς λοιπόν, το συγκεκριμένο κείμενο είναι του κυρίου Καραμπελιά, στο βιβλίο του «Περί αριστεράς και δεξιάς» και «Πάνω Τούρλα». Λοιπόν, κλασική λογική εθνικοπατριωτισμού επίπεδου χούντας, λοιπόν, εθνικοφροσύνης, όπως τον νέο την όριζε ο Μέγας, αυτός θεωρητικός και προπάτορας του κυρίου Καραμπελιά, Γεώργιος Παπαδόπουλος. Βεβαίως δεν ήταν τα δικά του, ήταν του Γιώργαλά τα κείμενα, ο οποίος ήταν πιο ευφυής από τον κύριο Καραμπελιά και πιο μορφωμένος από αυτόν, άσχετα το γεγονός ότι την ευφυΐα του και τη μορφωσή του την είχε βάλει στην υπηρεσία αυτού του άθλιου καθεστώτος, έτσι που γνώρισε η Ελλάδα και την οποία είχε χρόνια αποκτήσει από τη φοιτησή του στα Πανεπιστήμια της Ρωσίας. Της Σοβιετικής Ένωσης, Λομονόσοφ συγκεκριμένα. Ναι, μας ήρθε από εκεί, ας πούμε, ένα κομμουνιστικό φρούτο πρώτης διαλογής. Ναι, ο οποίος άλλαξε το τόπεδο. Μετεξελίχθηκε. Ναι, άλλαξε το τόπεδο, είχε περισσότερες επαγγελματικές, όπως το λένε, προοπτικές, ας πούμε, στο να πάει στην απέναντι όρεξη, τέλος πάντων. Όπως και να έχει, αλλά εγώ δεν το λέω με αυτή την έννοια. Όντως, όποιος διαβάζει τα βιβλία του κτλ., δείχνει ότι ο άνθρωπος, ως φασίστας βαθύτερα φασίστας και να ήταν,
που ήταν δηλαδή, έχει μια, ένα επίπεδο μόρφωση, ας πούμε, το οποίο εντάξει, οφείλει να το αναγνωρίζει. Σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να μου εξηγήσεις κάτι λίγο πριν σε ρωτήσω κάτι άλλο στη γι' αυτό συνέχεια. Και, συγγνώμη, γι' αυτό κιόλας δύσκολα το απαντούσαν, πώς να το πούμε, το απαντούσε ο λεγόμενος συντηρητικός κόσμος της εποχής εκείνης. Ναι, δύσκολα. Πράγματι. Πολύ δύσκολα. Πράγματι. Πώς εξηγείτε, πώς μπορείς να εξηγήσεις αυτή τη μεταστροφή από στελέχη τα οποία ήταν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τα οποία ήταν, ρε παιδί μου, σπουδασμένα στη Μόσχα, ήταν, ξέρω εγώ, προβλεπλημένα πάρα πολύ, και ξαφνικά περάσανε στο αντίθετο στρατόπεδο, πάλι σε πρώτη, σε εμβέλεια μεγάλη, στο εντελώς ανάποδο. Ναι. Και όχι ένας. Θα σου πω, εξηγείται εύκολα. Πάρα πολύ. Εξηγείται εύκολα. Πάρα πολύ. Οι περισσότεροι. Εξηγείται εύκολα. Τέτοια μεταστροφή, ας πούμε, μαζική δηλαδή. Εξηγείται. Και διαχρονική. Εύκολα, γιατί στο κομμουνιστικό κίνημα, σε συγκεκριμένες φάσεις τουλάχιστον, μάθαινες να υπακούς. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Τίποτα άλλο. Πάνω απ' όλα, ενώ στην προμετωπίδα της πρώτης μαζικής οργάνωσης που, στην οποία συμμετείχε και αποτελούσε το ιδεολογικό, πώς θα το πούμε, έδωσε το ιδεολογικό περιεχόμενο ο Καρλ Μάρξ, έλεγε ότι η απελευθέρωση των καταπιεσμένων είναι, οφείλει να είναι έργο αποκλειστικά δικό τους, που αυτό είναι μια βασική αρχή την οποία εισήγαγε πρώτος ο Μάρξ, και αυτή την επιστήμη που εισήγαγε, που εγώ την ονομάζω επιστήμη της ταξίας πάλης, αυτό ξεχάστηκε από όλους τους επιγόνους τους. Όλοι οι επιγόνοι, ολόκληρο το κίνημα που γεννήθηκε, υποτίθεται στις αναφορές τις δικές του ή στη θεωρία τη δική του, στηρίχτηκε στο γεγονός ότι εγώ ξέρω καλύτερα από αυτούς που οφείλουν να απελευθερωθούν με τις δικές τους δυνάμεις, και άρα στο δικό τους όνομα εγώ θα τους απελευθερώσω. Άρα δεν με ενδιαφέρει πώς σκέφτονται. Δεν με ενδιαφέρει πώς αντιλαμβάνονται την κοινωνία. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι θρησκευόμενοι ή δεν είναι θρησκευόμενοι. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εμένα με ενδιαφέρει το ότι κατέχω την απόλυτη αλήθεια, ότι έχω συγκρατήσει το κόμμα το οποίο αντιστοιχεί στην τάξη, αλλά δεν ταυτίζεται με αυτήν. Άρα εγώ δεν πιστεύω στην τάξη και δεν υπηρετώ την τάξη. Άρα το έθνος της τάξης, δηλαδή την πραγματική κοινωνία, υπηρετώ το υποκατάστατό της, που είναι το κόμμα. Και το να υπηρετήσω το κόμμα μέχρι το να υπηρετήσω την εξουσία είναι πάρα πολύ λίγο. Κοντά. Είναι δηλαδή η επόμενη γωνία. Είναι πολύ κοντά. Λοιπόν, πάρα πολύ κοντά. Εφάπτονται. Γι' αυτό κιόλας στον υπαρκτό σοσιαλισμό κατέρευσαν τα καθεστώτα χωρίς να κουνηθεί ούτε δάχτυλο κοινωνίας, που υποτίθεται ότι από αυτόν έπαιρναν. Δηλαδή είχαν καλή εκπαίδευση, καλή υγεία, πράγματα τα οποία τα νοσταλγούν τώρα. Αλλά δεν τα υπερασπίστηκαν τα καθεστώτα αυτά. Γιατί δεν τους αφορούσε αυτό το καθεστώς. Δεν τους αφορούσε. Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν κινήθηκαν. Γι' αυτό και αυτά τα καθεστώτα δεν μπορούν να θεωρηθούν απελευθερωτικά. Δηλαδή για την κοινωνία μιλάμε, έτσι. Αυτό σε μαθαίνανε. Σε μαθαίνανε το πώς εσύ ξέρεις καλύτερα από την πλέμπα. Ναι, ήταν μια απορία που είχα πάντα, αναλογιζόμενος ονόματα εμβέλειας, έτσι. Όχι. Γι' αυτό και βλέπεις αυτούς τους δεύτερα. Τους φοβερούς, ας πούμε, που υποτίθεται και ξέρα και τα λοιπά, πηδήξανε το χαρτάκι πολύ όλη εύκολα. Την κοινωνία, στην πολιτική, στη δημοσιογραφία. Μα γι' αυτό και σήμερα. Παντού. Γι' αυτό και σήμερα, αυτό που λέμε αριστερή ιδεολογία ή αριστερή παράδοση, είναι καταφύγιο αμηχανίας, απάθειας και απραξίας. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το πώς λειτουργούν οι μοιημένοι. Η κοινωνία που σκέφτεται δεν τους απασχολεί. Αυτό που έλεγε ο Παδιαμάντης, που στην ουσία επαναλάμβανε αυτό που έλεγε ο Ντοστογεύσκη, με ποιο δικαίωμα πάτε να απελευθερώσετε ένα λαό, προσπαθώντας να τους επιβάλλετε εσείς τα δικά σας πρότυπα. Όταν ο λαός οφείλει να απελευθερωθεί με τις δικές του δυνάμεις, με τη δική του κουλτούρα, το δικό του πολιτισμό, τα δικά του ήθη. Δεν μπορεί να γίνει απελευθερωτικό κίνημα παρά και ενάντια. Αυτό το πράγμα το μάθαμε,
το μάθαμε με αίμα, έτσι, και κόστησε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και γι' αυτό σήμερα βλέπουμε αυτή την κατάντια. Και δεν πρόκειται να αναγεννηθεί ποτέ η αριστερά, εάν δεν υπάρξουν δυνάμεις μέσα της, δεν υπάρξουν άνθρωποι που ξανανακαλύψουν αυτή την πολύ παλιά και γνωστή, όχι γνωστή, συγγνώμη, πολύτιμη διδαχή. Εμείς δεν ήρθαμε να πούμε στον κόσμο τι λάθος κάνει στους αγώνες τους, ότι κάνει λάθος στους αγώνες του να τους σταματήσει και θα τους δείξουμε εμείς και θα τους υποδείξουμε εμείς ποιους αγώνες θα κάνει. Εμείς ήρθαμε στον κόσμο για να ενωθούμε με αυτόν και να τον μάθουμε ότι οι αγώνες που κάνει, οι προσδοκίες και οι ελπίδες που έχει, το πιο που αναγκαστικά οδηγούν. Αυτά δεν είναι λόγια δικά μου. Αυτά είναι λόγια του Καρλ Μάρξ το 1845, στα γαλλογερμανικά χρονικά. Αυτή ήταν η αντίληψη για το κίνημα που υπήρχε, έστω και αν μπορεί να βρει κανείς πόσο συνεπής ήταν και ο ίδιος, αλλά αυτή ήταν η αντίληψη. Πάω να ενωθώ αυτό που λέγει ο ποιητής της Ρωμιοσύνης. Ναι, ναι, ναι. Μάθαμε να μιλάμε ήρεμα και απλά. Ναι. Αυτό το πράγμα, το οποίο το χάσε η αριστερά μετά την μεγάλη εποπία της αντίστασης. Και έτσι άρχισε ο εκφυλισμός στη σημερινή κατάντια. Γι' αυτό μη μας εκπλήσει το ότι κάποιοι άνθρωποι της αριστεράς θα αποδειχτούν χειρότεροι δήμοι από το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Ναι, σαφώς είναι και χειρότεροι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα θυμάμαι μια ερώτηση που έκανε η κυρία Μαυρομάτη σε τηλεφωνική παρέμβασή της. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθείς, Δημήτρη, κάπως, γιατί για τον κύριο πολύ ναι. μεγάλη ναι. παραπληροφόρηση πρώτον υπάρχει, 7% άνοδος πολύ... δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Επίσημα δηλαδή, το θράσος. Ναι, ναι. Επίσημα το 2014 είχαμε μείον 0,4 κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή είχαμε υποχώρηση. Λοιπόν, σε ΑΕΠ. Σε επίπεδο βιομηχανίας ή παραγωγής, που είναι πολύ πιο σημαντικά, αλλά και επενδύσεων, είχαμε πολύ μεγαλύτερη υποχώρηση. Αυτή τη στιγμή δεν τα έχω πρόχειρα τα νούμερα, αλλά είμαστε στο ναδύρ αυτή τη στιγμή. Το πιο βασικό ζήτημα που πρέπει να δούμε στην οικονομία είναι, πρώτον, παράδειγμα, έτσι. Τι κοιτάμε, αν θέλουμε, για όσους από εμάς, εμείς οικονομολόγοι του Δημοτικού, αυτό που κοιτάμε είναι διαθέσιμο εισόδημα και επενδύσεις. Αυτά τα βασικά δύο στοιχεία τα οποία κινούν την οικονομία. Ή αν θέλετε, είναι κινητήριες δύναμεις από στενή οικονομική σκοπιά, να το πούμε έτσι. Αν λοιπόν δούμε το διαθέσιμο εισόδημα, έτσι, τι σημαίνει διαθέσιμο εισόδημα, το πόσο διαθέσιμο εισόδημα έχει το οικοκυριό. Τι έχω στο πορτοφόλι μου για να επιβιώσω, για να μπορέσω να ζήσω. Ακριβώς. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το 2014 ήταν μείον 15,33 το οικογενειακό έλλειμμα της Ελλάδας, του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος. Δηλαδή, το μέσο νοικοκυριό ήθελε 15,3 επιπλέον εισόδημα για να καλύψει βασικές καταναλωτικές δαπάνες. Για να κινηθεί μια οικονομία, το ξαναλέμε χθες, το ξαναλέμε και τώρα, θα πρέπει να έχει, να μπορεί το μέσο νοικοκυριό να έχει το διαθέσιμο εισόδημα που χρειάζεται, να καλύψει όλες τις καταναλωτικές του δαπάνες, συν κάτι που θα μπορεί να το βάλει στην άκρη. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 3 το 2017, έτσι, όχι, συγγνώμη, το 2016 είναι 3,93 συν, πλάς. Και εμείς έχουμε 20-22. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Αυτό το πράγμα είναι βασικό για να μπορείς να ξέρεις αν θα υπάρξει αγορά, εσωτερική αγορά. Λοιπόν, γι' αυτό και τι σου λένε οι έξυπνοι, δηλαδή αυτοί που τους σφυρίζουν στα αυτιά. Τι σου λένε, όχι εσωτερική αγορά, θα στηριχτούμε σε ξένα κεφάλαια. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να υπάρξει και θα συρρυκνούνται εφόσον συρρυκνούν το διαθέσιμο εισόδημα. Ένα είναι αυτό. Αν πάμε μάλιστα στο... Συγγνώμη, Δημήτρη, μια ερώτηση. Μην ξεφύγει από εδώ. Ναι. Το ξένο κεφάλαιο, γιατί και πώς θα έρθει όταν δεν υπάρχει αγορά για να κινηθεί?
το προϊόν της. Θα πάει να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία ήδη φυστάμενα. Άρα, μπράβο, άρα θα πάει να αφεμάξει. Βεβαίως, ναι, μα δεν. Δεν θα πάει να δημιουργήσει. Όχι, μα ιδιαίτερα σήμερα. Εδώ υπάρχει έτσι, και ένα παραμύθι, άνευ προηγουμένου. Ποιο είναι το παραμύθι? Ποιο είναι το παραμύθι? Ότι θα είναι τα ξένα κεφάλαια να επενδύσουν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας κτλ. Γι' αυτό το είπα. Τα ξένα κεφάλαια, ιδιαίτερα οι ξένες άμεσες επενδύσεις, αυτές που γίνονται άμεσα, δηλαδή υποτίθεται στην πραγματική οικονομία, δεν είναι εδώ ήδη από τη δεκαετία του 90, δεν αφορούν συγκεκριμένες νέες μονάδες παραγωγής κτλ. Το 90 και των κεφαλαίων που κινούνται παγκόσμια σε ξένες άμεσες επενδύσεις, FDI όπως λέγονται στα αγγλικά, είναι επενδύσεις αγοράς και συγχωνεύσεων. Δηλαδή αγοράζουν έτοιμα μερίδια ή συγχωνεύονται με εταιρείες ή συγχωνεύονται με εταιρείες που είναι έτοιμες. Αγοράζουν έτοιμα πράγματα. Δεν επεκτείνονται. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν μπορείς να περιμένεις από τα ξένα κεφάλαια, ακόμη και αν ενδιαφερθούν, στο να μπορέσουν να κάνουν, πώς να το πούμε, επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης κτλ. Γι' αυτό κιόλας επικράτησε από το δεκαετία του 90 ο διεθνής όρος jobless economy. Δηλαδή, ψεύτικη οικονομία. Όχι jobless. Jobless είναι χωρίς απασχόληση. Χωρίς απασχόληση. Επέκταση της οικονομίας χωρίς να δημιουργούνται θέσεις. Χωρίς να αυξάνει η απασχόληση, δηλαδή. Με λίγα λόγια. Ψεύτικη. Χοντρικά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πολύ δε περισσότερο στην Ελλάδα που δεν υπάρχει εσωτερική αγορά έχει πεθάνει και θα πεθαίνει ακόμη περισσότερο. Το δεύτερο είναι οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτή τη στιγμή είναι στο μισό των αποσβέσεων που κάνει η ελληνική οικονομία. Το τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ο οικονομολόγος το καταλαβαίνει, αλλά να το κάνουμε πιο απλό. Σημαίνει ότι το παραγωγικό δυναμικό που έχω εγώ σαν οικονομία, η απόσβεση όπως αποτιμάται με αξιακούς όρους κάθε χρόνο, είναι υπερδιπλάσια των επενδύσεων που γίνονται κάθε χρόνο. Που σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε ένα τρομακτικό έλλειμμα επενδύσεων. Οι επενδύσεις δηλαδή που γίνονται στην οικονομία δεν επαρκούν ούτε για αναπλήρωση του παραγωγικού δυναμικού. Να ισοφαρίσουν. Λοιπόν, που φθήρεται αυτή τη στιγμή, έχει μια ηθική, όπως λέγεται, φθορά. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Γι' αυτό και αν μετρήσουμε το πόσο το έλλειμμα αυτό που δημιουργήθηκε, άρχισε να δημιουργείται από το 2011 και μετά, δηλαδή αυτή η ψαλίδα που ανοίγει συνέχεια ανάμεσα στις αποσβέσεις και στις επενδύσεις, λοιπόν, θα δούμε ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε το επίπεδο επενδύσεων, δηλαδή να φτιάξουμε ισοζύγιο θετικό υπέρ των επενδύσεων, στο επίπεδο που ήταν το 2009, έτσι, θα πρέπει να δαπανηθούν περίπου 400 δισεκατομμύρια ευρώ για να αποκατασταθεί η ισορροπία. Να επενδυθούν αυτά. Να επανέλθει στο 9. Να επανέλθει στο 9. Στην ισορροπία επενδύσεων του 9. Όχι να αποστεθεί. Για μην τρελαθούμε δηλαδή τελείως. Ναι, 400 δις. Και αυτοί υπόσχονται ότι θα μας δώσει 35 δις εγγυήσεων σε βάθος 15 ετίας ο Γιούγκερ. Εγγυήσεων. Δηλαδή θα μας δώσει εγγυήσεις απάνω να δανειστούμε. Δηλαδή, άμα τους πλακώσεις φαλιάρες, απλά δεν έχεις λόγο, δηλαδή, εντάξει, τι να τους φαλιαρίσεις. Για να καταλάβουμε, δηλαδή, το παιχνίδι που παίζεται. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Και τέλος πάντων, να πούμε και τα νούμερα, συγκεκριμένα, ειδικά για το διαθέσιμο εισόδημα, για να ξέρουμε και τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, κατά κεφάλι, σε δολάρια, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Για να πούμε, το 2000 αυτά τα χρόνια, για να μην μπορεί και ο κύριος Καραγκούνης, μπορεί να τα έχει ακούσει κάπως λάθος, μάλλον η κυρία Σπυράκη δεν έχει ιδέα και τους δίνει χαρτιά έτσι για να λένε στον κόσμο, ή στηρίζεται βεβαίως στο γεγονός ότι ποιος θα βρεθεί να το πει, τι λες ρε ξεφτύλα, κοίτα τα νούμερα, έτσι. Λοιπόν, το 2014 ήταν στα 19 χιλιάρικα ετήσια το κατά κεφαλή διαθέσιμο, καθαρό διαθέσιμο εισόδημα. Σε δολάρια. Σε δολάρια. Δηλαδή γύρω στα 16.000. Λοιπόν, βάτε τα κάτω, 16.000. Εάν μπορείτε να μου πείτε πώς βγαίνει μια οικογένεια με 16.000,
σε τίσιο, έτσι, σε τίσια βάση, μιλάμε για μια μέση οικογένεια. Η μέση οικογένεια είναι δύο και κάτι ψηλά. Δηλαδή είναι δύο, δηλαδή το ανδρόγυνο, και κάτι ψηλά που λέμε τα παιδιά, λόγω της φοβερής πτώσης των γεννήσεων που υπάρχει. Το 2015 βεβαίως έγινε 18.700, τώρα το 2016 έφτασε τα 17.800 και υπολογίζουμε δολάρια, δολάρια πάντα. Έτσι, το διευκρινίζουμε. Που σημαίνει δηλαδή ότι εσίως το διαθέσιμο εισόδημα κατά κεφαλή στην Ελλάδα μειώνεται. Μειώνεται και πιάνει το 12.000 αφορολόγητο που μας έχουν πει οι δανειστές ότι πρέπει να έχουμε αφορολόγητο, μπούρδες αφορολόγητο, έτσι, σαν δηλώσεις. Το 2017 δεν έχουν βγει τα στοιχεία, αλλά είναι πολύ πιθανό να έχει πέσει κάτω από τα 14. Το διαθέσιμο. Λοιπόν, πώς ξεκινήσαμε το 2009, ξεκινήσαμε με 24.590 κατά κεφαλή καθαρό διαθέσιμο εισόδημα. Δολάρια. Δολάρια. Λοιπόν, και έχουμε πέσει εσίως περίπου στα 17. Μπράβο μας. Και βεβαίως συνεχίζεται έτσι και το 14, απλά δεν θα πω όλα τα νούμερα, αλλά για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Και όποιος σας λέει έχει υποχωρήσει 25% το ΑΕΠ της χώρας, εγώ το απαντάω ναι, αλλά στο επίπεδο εισοδήματος έχουμε υποχωρήσει 45%. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό μετράει πολύ περισσότερο, γιατί είναι τα χρήματα που μένουν στην τσέπη του νοικοκυριού και που από αυτά πρέπει το κράτος να βγάλει πρωτογενές πλεόνασμα και να ζήσει το νοικοκυριό και μέσα από το νοικοκυριό να ζήσει με τις βατικές και καταναλωτικές δαπάνες και μέσα από αυτό πρέπει να ζήσει ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας και βεβαίως να υπάρχει απασχόληση και επενδύσεις. Είναι δυνατόν να συμβούν αυτά? Δεν ξέρω. Ας μας απαντήσει ο κύριος Καραγκούνης. Να τον ρωτήσουμε, αυτό ήθελα να λοιπόν, πω. Λοιπόν, τέλος. Με πρόλαβε. Σχετικά με τον ελεύθερο χώρο. Τελικά, εγώ ήξερα ότι υπάρχουν ελεύθερες ζώνες εμπορίου. Υπάρχουν ελεύθερες, πώς το λένε, οι ελεύθερες ζώνες γενικά. Λοιπόν, ελεύθερη ζώνη δημοσιονομικής πολιτικής, πρώτη φορά την ακούω λοιπόν ότι υπάρχουν. Και δεν είναι ξεφτύλα κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι διεκδικεί την κυβέρνηση της χώρας να λέει θα διεκδικήσω να πάρω ελεύθερο χώρο. Αυτό ήταν το τελευταίο. Δηλαδή έλεος παιδιά. Από ποιον ρε παιδιά μεγάλη θα διεκδικήσεις, εσύ δεν θα είσαι κυβέρνηση, γιατί υποτίθεται ότι αυτό πάει να κάνεις. Αποφασίζεις εσύ. Μα δεν αποφασίζεις. Αποδέχεσαι από την αρχή, εσύ ο ίδιος αποδέχεσαι. Ότι δεν πρόκειται να αποφασίσεις. Είσαι δούλος, ότι δεν μπορείς να αποφασίσεις. Και εγώ ρωτάω κάτι πολύ γιατί απλό. Διεκδικώ αυτό και σημαίνει. Και σε όσους αυτούς που ελπίζουν ή έχουν ελπίδα στους Καραγκουνέους και τους Μητσοτάκηδες. Ρωτάω, από τη στιγμή που σου λένε αυτό πράγμα, δεν σε ζώνουν τα φίδια. Αυτό δεν σου λέγει και ο Σαμαράς. Θα διαπραγματευτώ και θα πάρω. Και τι πήρε, δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Μετά δεν σου είπε ο Τσίπρας, ναι, εγώ διαπραγματεύω. Και μόλις του λέγανε οι δημοσιογράφοι, και καλά, άμα αρνηθεί η Μέρκελ, δεν υπάρχει ούτε ένα στο εκατομμύριο να αρνηθεί. Και τελικά είδαμε τι έγινε. Όταν σου λέει ότι το δικαίωμα να αποφασίζει η χώρα μου, το παραχωρώ σε άλλους, από όπου θα το διαπραγματευτώ εγώ να δούμε τι μου παραχωρούν αυτοί, είναι δυνατόν ποτέ να πάμε καλύτερα? Τελειώνεις. Δηλαδή, ξέρετε κάποια χώρα που να ακολούθησε πολιτική υποτέλειας και να βγήκε στο, πώς το λένε, στο ξέφωτο? Ομολογείς ο ίδιος την κατοχή. Τέλος. Όταν λες θα διαπραγματευτώ. Και δεν καταλαβαίνω. Θα διεκδικήσω. Και δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, ποια είναι η διαφορά με τον Τζολάκογλου, τον Λογοθετόπουλο και τον Ράλι. Χειρότερη. Αυτό τώρα λέγανε οι άνθρωποι. Με συγχωρείς τώρα, αυτή είναι η χειρότερη. Γιατί εκείνοι έχουν ένα ελαφρυντικό, χάσανε ένα πόλεμο. Δηλαδή ήταν υπό την απειλή, ας πούμε, των όπλων. Και με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά δεν είχαν πουλήσει τα λιμάνια. Τα είχαν καταλάβει οι Γερμανοί, τα χρησιμοποιούσαν, τα ενέμοντο, όπως λέγεται στην νομική ορολογία, δηλαδή παίρναν τα ωφέλη τους, αλλά δεν τους τα είχαν μεταβιβάσει επίσημα με χαρτί και μολύβι σαν συμβολιογραφική πράξη πώλησης. Ήταν υποκατάληψη. Ετούτη τους τα πουλήσανε. Ωραία. Θαυμάσαι. Εγώ σου λέω ότι όλα αυτά δεν παίζει κανένα ρόλο. Όχι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Σε παρακαλώ, είσαι υποκατελειμμένος. Ναι. Λοιπόν, το δέχομαι. Ο Καραγκούνης θα πάει και θα τους αλλάξει τα φώτα. Α, εντάξει. Και θα τα πάρει όλα πίσω. Με και εγώ ρωτάω. Απλά πραγματάκια. Ρωτάω. Για όποιον ανόητο, κυριολεκτικά ανόητο, θεωρεί ότι η διεθνής πολιτική διαμορφώνεται με όρους πειθούς.
σε πείθω, γιατί δεν ξέρεις εσύ. Έτσι. Λοιπόν, τα δεχόμαστε όλα. Μπορεί να μου πει κάποιος πανέξυπνος από τα επιτελεία του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Καραγκούνη, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι εκεί έξω. Πώς γίνεται να μπορεί να μου βγάλει ισοσκελισμένο, εγώ δεν σου λέω πρωτογενές πλεονάσμα. Γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης μας έχει πει ότι θα το διεκδικήσει να με το 3,5%. Όλοι διεκδικούν. Όλοι διεκδικούν, ναι. Λοιπόν, πώς γίνεται μια χώρα όπως η Γαλλία που έχει θετικό πρόσημο στο διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή στο διαθέσιμο εισόδημα, μάλλον στο, ο ισολογισμός του οικογενειακού προπολογισμού είναι θετικός. Περίπου στο 4% συν. Δηλαδή ότι μπορεί να βάζει στην άκρη το μέσο διαθέσιμο, το μέσο νοικοκυριό, 4% του διαθέσιμου εισοδήματός του. Εμείς είμαστε μείον 20. Μείον 20 είμαστε στο έλλειμμα. Έχουμε έλλειμμα μείον 20. 22. Λοιπόν, και έχουν έλλειμμα πρωτογενές 5% στον προπολογισμό τους. Με θετικό πρόσημο στο ατομικό. Στο διαθέσιμο. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Για να πετύχουν ισοσκελισμό στον προϋπολογισμό και τα εικονικά πρωτογενή πλεονάσματα, έτσι, χρειάστηκε να ρίξουν 45% διαθέσιμο εισόδημα. Να πάει το διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή, από τα 25 περίπου χιλιάδες δολάρια κατά κεφαλή στα 17.000 σε ετήσια βάση. Δολάρια κατά κεφαλή. Λοιπόν, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος πού θα πάει το εισόδημα εάν επιδιώξει πραγματικό πλεόνασμα 1,5% ή 1% όπως ισχυρίζονται οι οικονομικές ιδιοφυΐες του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, πόσο θα πέσει το διαθέσιμο εισόδημα. Και πώς θα το πετύχουν εάν δεν βάλουν φόρους ή εάν δεν περικόψουν τόσο τις δαπάνες, ώστε να μην έχουμε νοσοκομεία, να μην έχουμε χρόνια, τίποτα. Βεβαίως, όταν περικόπτουν δαπάνες από το κράτος, δεν σημαίνει ότι αυτές οι δαπάνες δεν γίνονται. Βεβαίως και γίνονται. Από μόνο τον που ιδιώτη όμως. Γίνεται από τον ιδιώτη. Πολίτη. Γι' αυτό και πέφτει το εισόδημα. Λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι... Δεν μου δίνεις νοσοκομείο, πληρώνω εγώ για να πάω σε τέτοιες συνθήκες, όπου έχω περίπου 20 με 22% έλλειμμα στο οικογενειακό προϋπολογισμό, πώς δε κακομοίρη μου θα μου κάνεις δημοσιονομική πολιτική που θα πετύχεις και ίσως και λυσμό και πρωτογενές, αλλά και ταυτόχρονα θα μου φορολογείς. Μαγικό. Συγγνώμη δηλαδή, σε ποιους απευθύνονται. Σε ποιους απευθύνονται. Σε ποιους. Η Ισπανία, πήρε 4,5%, έκανε τον προηγούμενο χρόνο 4,5-4,6 πρωτογενές έλλειμμα και της είπε μπράβο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπράβο. Εμείς πασχίζουμε να ισοσκελίσουμε πραγματικά, έτσι, και έχουμε ρίξει 45% το διαθέσιμο κατά κεφαλή εισόδημα. Το καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, εάν προσπαθήσουμε να βγάλουμε πραγματικό 3,5%, όπως μας έχουν βάλει, ή έστω 1%, εγώ δεν λέω 3,5%, 1% σημαίνει ότι δεν πρέπει να φάμε άλλο ένα 40% από το διαθέσιμο εισόδημα. Η σφαγή των αμνών πρέπει να γίνει. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω, ας το κάνουμε, δεν ξέρω, ας μας πούνε όσοι μας ακούνε τώρα, δηλαδή, πέστε μου ρε παιδιά, ειλικρινά δηλαδή, δεν ξέρω, σε ποιους μιλάνε, σε ποιους απευθύνονται. Δεν ξέρω, και τέλος πάντων τόσο ανέστητη είναι. Μόνο η καρέκλα. Η απάτη και το ψέμα είναι η κυρίαρχη λέξη. Τελικά αυτό τελικά ισχύει πάνω απ' όλα. Δηλαδή είναι. Δεν έχει σημασία αν είσαι δεξιός ή αριστερός. Όχι, όχι, όχι. Το θέμα είναι πώς απατεώνεσαι. Εγώ ξέρεις πώς τους λέω. Εγώ λέω ότι είναι μια συμμορία η οποία κατά περιόδους αλλάζει το διευθύνοντα σύμβουλο ανάλογα με τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν για τα καλύτερα αποτελέσματα. Τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Όχι, όχι. Απολύτως καμία. Όχι. Αυτό το δράμα. Δηλαδή, δεν μας λένε δεν μιλάμε και με την πράγμα. Δεν μιλάμε. Δηλαδή, μάλλον είναι από άλλο πλανήτη. Ζουν σε άλλο. Είναι μεγάλοι απατεώνες. Σε άλλη. Ξέρουν, καταλαβαίνουν, δεν πιστεύω ότι. Επειδή μερικούς από αυτούς τους έχω γνωρίσει, ειλικρινά πιστεύω ότι. Γι' αυτό και τους λέω μεταλλαγμένους. Δεν ζουν σε αυτή την. Δεν είναι
το ανθρώπινο είδος που γνωρίζουμε. Δεν πρόκειται για Homo sapiens. Είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω, η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια της. Και το κάτι άλλο αυτό είναι, νομίζω, και μια απέχθεια που νιώθουν στη λέξη που λέγεται Ελλάδα, πατρίδα, και ό,τι αυτό σημαίνει. Για αυτούς δεν σημαίνει τίποτα. Όχι βέβαια, γιατί αυτοί είναι Έλληνες. Είναι του ελληνισμού που λέγαμε προηγουμένως, του οικουμενικού ελληνισμού. Είναι Ευρωπαίοι, βρε παιδί μου, είναι κάτι άλλο. Είναι έξω από εδώ, είναι πάνω από εδώ. Είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν έχουν καμία σχέση με το πόπολο. Εδώ είναι το πόπολο, αυτοί είναι κάπου πιο ψηλά, είναι πάνω, είναι στους εθέρες, είναι στη διεθνή σκηνή, είναι στο διεθνή ορίζοντα, δεν τους αφορά τίποτα. Και προσέξτε τώρα και ένα τελευταίο στοιχείο για να τελειώσουμε και την συζήτηση. Προσέξτε τώρα τα στοιχεία. Ενώ εμείς τυπάμε έλλειμμα, οικογενειακό έλλειμμα 20-22% στο διαθέσιμο εισόδημα της μέσης, του μέσου νοικοκυριού, είμαστε στη χειρότερη θέση από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΣΑ. Στη χειρότερη θέση. Για να μπορεί η Κίνα, παράδειγμα, πόσες χώρες είναι στον ΟΣΑ? 60 τόσες. Έχει σημασία. Τελευταία θέση τους 60 τόσους. Ναι, λοιπόν, είμαστε οι χειρότεροι. Δηλαδή, η αμέσως επόμενη χειρότερη χώρα είναι η Λετωνία, η οποία από το 15,27 έλλειμμα στον προϋπολογισμό το έχει φτάσει στο 6,5 έλλειμμα στον προϋπολογισμό. Εμείς συνεχίζουμε την πτώση. Να σας πω κάτι μόνο, ότι η Κίνα για να κατορθώσει να έχει αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης που έχει, μιλάμε πάντα την αλληλοσυσχέτιση των μακροοικονομικών μεγεθών, δηλαδή η συσχέτιση αυτών των μεγεθών. Ξέρετε τι έχει κατορθώσει για να μπορέσει να έχει αυτή τη δυναμική της οικονομίας? Έχει πλεόνασμα στο διαθέσιμο εισόδημα, στο μέσο διαθέσιμο εισόδημα του οικοκυριού 38%. 38%. Βεβαίως θα μου πείτε, μα δεν ξέρουμε ότι γιατί φτώχεια στην Κίνα, βεβαίως. Εδώ πλέον μπαίνει η ταξική διαφοροποίηση του μέσου. Η κατανομή του προϊόντος. Η κατανομή του μέσου. Δηλαδή, εδώ σου βάζει τους κομματάρχες που είναι και τα λοιπά και τη φτωχολογιά. Όταν οι κομματάρχες έχουν συγκεντρώσει τον κύριο, σου βγάζει με ένα μέσον όρο. Αλλά σας λέω το εξής. Αν βγάλουμε στην άκρη το ταξικό στοιχείο, δηλαδή την κατανομή. Αυτό υπάρχει παντού. Ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η Κίνα κατορθώνει να πετυχαίνει αυτούς τους ρυθμούς και αυτή τη δυναμική στην οικονομία της, γιατί έχει τρομακτικό περιθώριο αποταμιεύσεων, όπως λέμε, οριακής αποταμίευσης στο διαθέσιμο εισόδημα. Δηλαδή το μέσο διαθέσιμο εισόδημα μπορεί να αφήνει σημαντικό, να μένει σημαντικό στην άκρη. Γιατί είναι τόσο σημαντικό? Όχι για να κονομάνε τραπεζίτες και οι τράπεζες, όχι. Αλλά για να μπορεί να στηρίζει η οικονομία, να στηρίζει την εγχώρια αγορά, με αυτό το διαθέσιμο εισόδημα να μπορεί να σχεδιάσει και να προγραμματίσει τη ζωή του. Να μπορεί να κάνει αγορές πέρα και πάνω από τις βασικές καταναλωτικές δαπάνες. Όπως η οικοσκευή, να αγοράσει ένα σπίτι, να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, να κάνει πράγματα τα οποία είναι έξω από τις βασικές καταναλωτικές ανάγκες επιβίωσης. Χωρίς αυτές δεν μπορεί να στηριχτεί βιομηχανία, δεν μπορεί να στηριχτεί βιοτεχνία, δεν μπορεί να στηριχτεί παραγωγική οικονομία. Γι' αυτό και η Κίνα έχει αυτή τη δυναμική. Ενώ αντίθετα, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τρομακτικό πρόβλημα, γιατί το πλεόνασμα που εμφάνισε το μέσο διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού έχει γίνει έλλειμμα. Και πασχίζουν με χίλια ζόρια να αντιμετωπίσουν αυτό το μεγάλο θέμα. Ελάχιστο, δεν μιλάμε τώρα, της τάξης του 0, τόσο έλλειμμα. Ναι, αλλά είναι έλλειμμα. Και φωνάζουν και ουρλιάζουν και όλα αυτά πράγματα. Και εμείς μας έχουν καταλήξει να είμαστε στον πάτο του πάτου και έχουμε ανθρώπους να σου λένε ότι θα πάμε σε ανάπτυξη. Ανάπτυξη. Και εγώ λέω και κάτι ακόμα για να μην το καθυστερήσουμε πολύ, εσύ να πεις το ρεζουμέ στο τέλος. Και το 22% αυτό που λέγαμε για τους μέσους όρους, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχω μπει εγώ στο ζύγι, στην ίδια ζυγαριά με το μεγάλο κεφαλαιοκράτη. Έτσι δεν είναι? Εάν λοιπόν ξεχωρίσουμε αυτό το ποσοστό στο πόπολο, έχει κατεβεί τουλάχιστον 70%. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, δηλαδή
Δηλαδή, πεθαίνει. Ο μέσος δηλαδή πεθαίνει. Όταν ο μέσος διαθέσιμος σου λέει 17.000 δολάρια ανακεφαλή, εάν δεις, αν δεις την ταξική κατανομή, σημαίνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία ζει με κάτω από 10. Έτσι. Έτσι, για να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, γι' αυτό και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που βλέπουμε γύρω μας. Όμως, να γιατί εμείς ισχυριζόμαστε από την αρχή ότι πάνω από το ταξικό υπάρχει το εθνικό. Το εθνικό τι σημαίνει? Ότι εδώ έχουμε τέτοια φτωχοποίηση που δεν μπορείς να στηριχτείς αυτές τις παρλαπίπες που ακούμε από τον Περισσό και από κάτι άλλα αριστερά γκουπούσκουλα που σου λέει θα τα πάρω από τους πλούσιους να τα δώσω στους φτωχούς. Δεν υφίστανται αυτά. Έχει φτωχοποιηθεί συνολικά η χώρα. Γίνεται μεταφορά πλούτου συνολικά από τη χώρα έξω, προς ξένα κέντρα. Έξω. Που βεβαίως είναι και οι διαπλεκόμενοι πολιτικοί και επιχειρηματίες δικές μας, ελάχιστοι. Η συγκεκριμένη χούφτα που καταδυναστεύει τον τόπο. Έξω. Αλλά μιλάμε ότι εδώ δεν έχουμε ταξικό ζήτημα, δηλαδή να εφαρμόσουμε πολιτικές αναδιανομής εισοδήματος. Όχι πως δεν χρειάζεται, σαφέστατα χρειάζεται, αλλά πρώτα και κύρια να υπάρξει εισόδημα. Πρέπει να υπάρξει εισόδημα. Αλλιώς τι να αναδιανύμεις τη φτώχεια? Λοιπόν, αυτό το πολύ απλό πράγμα. Και για να υπάρξει εισόδημα, θα πρέπει να έχεις το δικό σου νόμισμα. Και μια και το λέγαμε και το ξαναλέμε, να διαβάσουμε λιγάκι. Θα φέρω σε μια άλλη εκπομπή να διαβάσουμε την έκθεση του κυρίου Τσουδερού ως πρωθυπουργού της κυβέρνησης, της εξόριστης κυβέρνησης, για το πώς πρέπει να αναταχθεί η ελληνική οικονομία μετά την απελευθέρωση. Τότε είχε ο κύριος Τσουδερός είχε κάνει μια έκθεση, δεν την είχε κάνει αυτός. Το επιτελείο της τότε κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Αγγλίας, με τους Εγγλέζους δηλαδή, για το πώς θα έπρεπε να γίνει η ανάταξη της οικονομίας. Ποιο είναι το πρώτο ζήτημα που θα έπρεπε να τεθεί, και ήταν το ζήτημα του νομίσματος. Θα χρειαστεί να διαβάσω από εκεί, δεν το έχω πρόχειρο τώρα, απλά τώρα μόνο θα το φέρω στις επόμενες εκπομπές, πώς περιγράφει την είσοδο του νέου νομίσματος. Σε συνθήκες απόλυτης καταστροφής, πληθωριστικού νομίσματος, όπου είχαμε φτάσει, η ισοτιμία τελικά που έγινε με την εισαγωγή της νέας δραχμής της απελευθέρωσης ήταν 50 δισεκατομμύρια προς μία δραχμή. Για να καταλάβουμε τα πληθωριστικά. Τσουβάλια υπήρχαν. Έτσι λοιπόν, για να καταλάβουμε πού είχαμε φτάσει. Κι όμως διορθώσαν το νομισματικό σε ένα μήνα. Το γεγονός βεβαίως ότι δεν μπήκαμε στη διαδικασία ανοικοδόμησης και ανάταξη οικονομία, οφείλεται. Α, είναι καλό ο εμφύλιος. Ο εμφύλιος. Λοιπόν, τα Δικευριάνα και μετά ο εμφύλιος. Λοιπόν, το οικονομικό θέμα το λύσανε το νομισματικό σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα. Και αν είχε τη δυνατότητα η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας εκείνης εποχής να προχωρήσει και στο συνολικό πρόγραμμα νοικοδόμησης που υπήρχε, σε 6 μήνες, όπως έλεγε τότε ο Ζολώτας στην έκθεσή του, θα είχε σταθεροποιηθεί η οικονομία και θα πήγαινε ταχύτατα μπροστά. Ναι, αλλά δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Όχι, βέβαια, σαφέστατα. Έτσι. Γιατί τότε θα αποκτούσε η Ελλάδα κάποια. Έπρεπε να μείνει υποδομή, έπρεπε να μείνει προτεκτοράτο. Δεν είναι κάτι το οποίο θέμα. Απαγορευόταν. Βεβαίως. Λοιπόν, γι' αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν είναι τίποτα φοβερά μυστικά και πράγματα τα οποία είναι σκοτεινά και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το αυτονόητο. Επειδή όμως έχουν επιβάλει τη διεκτορία της απόλυτης βλακείας και στα πανεπιστήμια και παντού σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό μας φαντάζει το αυτονόητο. Μας φαντάζει τόσο εξωπραγματικό. Τόσο εξωπραγματικό. Λοιπόν, αυτά και θα επανέλθουμε και με τις ερωτήματα και τα ζητήματα που μας έχετε βάλει και από τα email που έχουμε δεχτεί και δεν είχαμε τη δυνατότητα. Να πούμε ξανά ότι το ντοκιμαντέρ που είπαμε για τη Wall Street Journal θα το ανεβάσουμε και στο προσωπικό μου blog, οπότε θα μπορεί να το βρει όποιος θέλει και υποτιτλισμένα εκεί, ώστε και πάλι ευχαριστούμε και τους φίλους που το κάνανε αυτό το πράγμα, δηλαδή καθίσανε κάτω και κάνανε αυτούς τους υποτιτλισμούς για να μπορεί να το παρακολουθήσει ο καθένας που δεν ξέρει αγγλικά, να το πούμε έτσι. Και θα δείτε πόσο αποκαλυπτικά είναι αυτά και θα καταλάβετε γιατί δεν παίχτηκαν ποτέ στην Ελλάδα αυτή η ιστορία, ούτε καν στο διαδίκτυο, από όλους αυτές τους δημοσιογραφίζοντες στη χώρα μας. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Αύριο τα νεότερα, αύριο θα είναι και η ημέρα των πληστηριασμών, που από ό,τι διάβασα μάλιστα διακυβεύεται και το κτίριο στο οποίο στεγάζεται ή νοικιάζει τα γραφεία της ΛΑΕ αύριο. Είναι εντυπωσιακό το τι πρόκειται να
να γίνει. Μιλάμε για ένα κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, έτσι, δεν μιλάμε για πλάκα, και μιλάμε για μένα ολόκληρη πολυκατοικία, τετράγωνο, ουσιαστικά οικοδομικό τετράγωνο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο βγαίνει ζωσφυρί για 100.000. Μπράβο μας. Και αυτό δηλαδή, βεβαίως δεν περιμένω την κινητοποίηση των συλλογικοτήτων της λαϊκής κατοικίας. Όχι, διότι αυτό δεν είναι λαϊκή κατοικία. Έτσι. Δεν έχει μπερντέδες αντί για πόρτες. Δεν έχει, βεβαίως. Οπότε θα είμαστε μόνο εμείς εκεί, οι λαοί, και ξέρετε, αυτοί που είναι οι γνωστοί τρόφιμοι. Δεν ξέρω αν είναι και οι λαοί, γιατί και αυτοί είναι υπέρ της εργατικής κατοικίας. Όχι, επίσημα, πούμε, από ό,τι ξέρω, αλλά έχει τώρα, αλλάξει. Αλλά τώρα είναι έχει λιγάκι, ας πούμε, ναι. Λοιπόν, αλλά εκεί το κίνημα του Σπανακόριζου, φαντάζομαι, και η ελεύθερη Αγελάδα δεν θα είναι εκεί, διότι δεν είναι λαϊκή κατοικία αυτό το πράγμα. Και βεβαίως καλά θα κάνουν, βεβαίως, διότι υπάρχουν και γιαούρτια τα οποία υπερίπτανται αυτή τη στιγμή της Ελλάδος και δεν ξέρουμε πού θα προσγειωθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν. Εσαύριο τα νεότερα και στα ειρηνοδικεία. Ελάτε όλοι μαζί εκεί. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.